καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσάκαλο καταπληκτικό με τους κορχοπιπίνο καπεσούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλικήρι, ταρτίδιες, καμπιδουδό, δεν πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία, για αντιψυχοπλακωτισμό, για ό,τι θέλετε και... Το κόλλημά μου αυτές τις μέρες, αυτό το χαλί, παιδιά, δεν μπορώ να την παλέψω. Πάμε για σουλουμουντρούχου μια καραπιπερίμ. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Πάμε να κάνουμε και σήμερα τα πάντα όλα. Σε αυτή την παρέα δεν μας πέφτει με τίποτα, λέμε. Το πάθος, η διάθεση, το κέφι, η τρέλα, η όρεξη, η αισιοδοξία, η πίστη και όλα τα άλλα που σκέφτεστε, ναι. Έλα ρε σταυράκι παζαρέτζι. Έλα αυτά τα σπασίματα με τρελαίνουν. Αυτά τα κόντρα. Εδώ είμαστε. Έτσι. Στην Πάτρα, φιλιά και αγάπη, καρδάση μου. Για να δούμε φέτος. Δεν μας βλέπω. Δεν μας βλέπω να ανταμώνουμε. Όχι, δεν μπορώ. Γίγαντα, Γιώσιπ Μίσιτς, να πάνε όλα καλά σήμερα, αγόρι μου. Να πάνε, αδερφέ. Ο Θεός να σε προστατέψει, να τελειώσει με την περιπέτεια, όλα θα πάνε καλά. Όλη η θετική μας ενέργεια, όλη μας η αγάπη μαζί σου. Να γυρίσεις δυνατός πίσω και να αποτελέσεις ακρογωνιαίο λίθο, να αποτελέσεις πολύ σημαντικό αναπόσπαστο κομμάτι της επόμενης ομάδας του ΠΑΟΚ. Εδώ που ήρθες και βρήκες απάγκιο, εδώ που βρήκες τη δική σου Ιθάκη, εδώ που σε λάτρεψαν και μας λάτρεψες, εδώ και όλα θα πάνε καλά, μη μας σας τίποτα ρε, ζούμου σου λέμε! Χθες ο φίλος μας ο Βαγγέλης που κέρδισε τη φανέλα, βγαίνουμε, τον παίρνουμε τηλέφωνο, λέει Κωστή, πήρα πρόσφατα δύο. Μήπως θα τη δώσεις, λέει, σε κανένα άλλο παοξάκι. Αγόρι μου, λέω, ό,τι θέλεις. Τον έστειλε ένα ωραίο τραπέζι να φάει και τον τακτοποιήσαμε. Όμορφα! Τώρα, σήμερα, διπλό δώρο. Γι' αυτό μπήκα φορτσάτος, γι' αυτό μπήκα με όρεξη, γι' αυτό μπήκα με πάθος, με διάθεση, γιατί έχω διπλό δώρο. Έχω υπερατού δωράκλες, κυρίες και κύριοι. Να το κάνουμε πρωί, μεσημέρι, ας σκεφτώ λίγο με τον αρχισυντάκτη. Τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι να τα δώσω όλα τώρα το πρωί. Και το μεσημέρι τι θα δώσω? Τι θα δώσεις το μεσημέρι? Αλλά δεν επιτρέπεται τώρα. Δηλαδή χειρονομίες. Πρέπει να πω ποιο δώρο θα δώσω το μεσημέρι για να πεις αυτό 1-0. Ξεκάθαρα. Όμορφα. Σε παλαιό ραδιόφωνο που, όχι σε παλαιό ραδιόφωνο, στον Άρενα που δούλευα, για να τα λέμε όλα, υπήρχε άνθρωπος ο οποίος έλεγε όλους μπορείς να τους ξεγελάσεις, όλους μπορείς να τους παγιδεύσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό η αθωότητά του, ο χαβαλές που γίνεται, πώς πάει η ατμόσφαιρα, είναι πολύ μεγάλη η αποσυμπίεση που προσφέρει το ποιος αυτός 1-0. Όποιος δεν το έχει αντιληφθεί χωρίς να έχει κανένα απολύτως πνεύμα μέσα, έτσι δεν έχει, δηλαδή... Δεν είναι κάτι το οποίο έχει χιούμορ μέσα, φοβερό, να πεις ότι είναι κάτι ψαγμένο, καμία ευφυΐα, τίποτα. Είναι αυτή η ευφυδική μπίμπι που υπάρχει μέσα στο αστείο και αποσυμπιέζει όλη την κατάσταση. Μου έλεγε άνθρωπος που δούλευε σε εργοστάσιο και είχα, λέει, μέσα 200 εργάτες και έναν ολόκληρο χειμώνα πέρσι τον βγάλαμε έτσι, λέει, με αυτό το πράγμα. Εκεί που... Τα νεύρα τα τσιτωμένα, εκεί που υπήρχε μια πίεση, ένα άγχος, αυτά με την παραγωγή, έτσι, ξέρω εγώ, ερχόντουσαν τα αφεντικά, τον άλλο, σε θέλει μέσα. Ποιος? Αυτός, 1-0, τάκ, αμέσως, λέει, πως είναι. Μεγάλη φιλοσοφία του έχει. Προσφέρει έργο. Είναι μια βαλβίδα αποσυμπίεσης, παιδιά, το ποιος αυτός, 1-0. Το ψάξαμε πάρα πολύ, να ξέρετε. Και όχι το ανακαλύψαμε εμείς, απλά το ξαναφέραμε, ρε παιδί μου, στο προσκήνιο. Αυτό είναι το ωραίο στην όλη ιστορία. Ότι έχει το χαβά του μέσα. Και εντάξει, γι' αυτό μας αρέσει, ρε παιδί μου. Γι' αυτό μας αρέσει. Έλεγα ότι
Στον Αρένα λοιπόν υπήρχε άνθρωπος, δεν θέλω να πω τώρα γιατί δεν θέλω να θίξω οικογένειες, ο οποίος έλεγε εμένα δεν με ξεγελάς με τίποτα. Όλους τους κάνεις, όλους τους κάνεις παγίδα, όλους αυτά, εγώ δεν. Και του είπα, μέχρι σήμερα το μεσημέρι να έχω φύγει από τη δουλειά, εσένα, εμένα, εσένα, τρεις φορές πριν να λέκτορ φωνήσε τρεις, τρεις φορές θα σε έχω κάνει ποιος αυτός ένα μηδέν. Άντρε από εδώ που θα μου κάνεις και αυτά. Φίλος, έτσι, εντάξει, δεν είναι. Σιγά μη μου κάνεις. Έγινε. Εκεί βέβαια. Το πρώτο ήταν κλέβεις εκκλησία. Κανονικά. Καλά, ο άλλος είναι έξω και λέει ότι σε ξέρει από το στρατό και τέτοια. Βγες. Ποιος είναι. Α, αυτός ένα μηδέν κατευθείαν. Πανεύκολο. Τη δεύτερη και την τρίτη φορά χρησιμοποίησα βοήθεια. Το μπαρμπακάκι το λατρεμένο. Τα δε. Ήταν έξω στη γραμματεία η Ελένη. Σε ζητάνε στο τηλέφωνο. Λέει ποιος. Τσουκ βγήκα εγώ. Αυτός ένα μηδέν. Α, έτσι το πας. Λέει με βεβαίως με βοήθειες. Και την τρίτη πάλι που τον φωνάζει. Γιώργο έλα γρήγορα έξω. Σε ψάχνουν πάλι. Ποιος. Αυτός ένα μηδέν. Και είχαμε 3-0. Λέω τώρα. Τυχαία είπα ένα όνομα. Τυχαία. Φίλος και αγαπημένος. Εκλεκτός. Αυτά που λέτε, χωρίς λόγο, έτσι, δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή. Ελάτε στην παρέα μας, έχω διπλό δώρο λοιπόν σήμερα. Πιάστηκα τώρα με το ποιος αυτός ένα μηδέν. Έχω την φανέλα που χθες ο φίλος μας ο Βαγγέλης είπε δώσ' την αύριο, βεβαίως. Θέλω να πω για να είμαι ωραίος και έντιμος και σωστός, ότι θα βάλω και αυτούς που είχα συμμετάσχει χθες. Εντάξει, να το κάνουμε έτσι για να είμαστε ωραίοι. Και αυτοί που είχαν συμμετάσχει χθες και οι σημερινοί. Όπως σας είπα, όπως έλεγα χθες το μεσημέρι, ανακάλυψα φανέλα μέσα στο εμπορικό τμήμα που ήταν ξεχασμένη. Εγώ τις δικές μου τις είχα κληρώσει, δεν είχα. Γιατί τις μοιράζουμε τις φανέλες. Οι εκπομπές που ασχολούνται με ΠΑΟΚ, έτσι θα δώσει το ΠΑΟΚ 24, ξέρω εγώ, θα δώσει ο Συρίγος, θα δώσει ξέρω εγώ, ο Στέργιος, θα δώσει βέβαια, ο Μοσχοβίτης, θα δώσει, τις μοιράζουμε. Λοιπόν, πάω μέσα και βρήκα χθες μία ξεχασμένη. Κάτω από κάτι κυκλοπαίδες μπάσκετ, ΠΑΟΚ, περιμένω μπάσκετ, σηκώσουμε κεφάλι για να τις δώσω αυτές. Λέω, μέσα λέω, Σάκη, λένε αυτές, α, κάποιος λέει θα την ξέχασε. Τέλος, γεια σας, αποχαιρέτησα. Άρα, δίνω σήμερα μία ασπρόμαυρη ριγέ. Λάρτσι είναι το μέγεθος. Αυτή που ο φίλος μας ο Βαγγέλης χθες πήγα, πήρα, λέει δύο τώρα. Δώστη. Κρίμα είναι. Βεβαίως κρίμα είναι. Γιατί έστειλες μήνυμα. Έστειλα μόνο για το γεια σας. Δεν είπα, λέει, θέλω φανέλα. Οκ. Σεβαστό. Πολύ ήθος έχεις που στέλνεις μόνο έτσι για το γεια σας. Μία ασπρόμαυρη μάκρον μπροστά, στοίχημαν κανονικά. Η ασπρόμαυρη ριγέ είναι η περσινή με τη μαύρη πλάτη. Κόσμημα. Υπέροχη. Αυτή κληρώνουμε και μέσα από τα σταθερά. Άρα πληκτρολογείται 2310-287-888 και μέσα από τα μηνύματά σας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545, όχι στο 54-222. Είδατε η συνήθεια. 54-222. Μόλις 62 λεπτουδάκια το μήνυμα. Όλα μέσα. Φιπιάδες τα πάντα. Αυτό είναι το ένα δώρο. Το άλλο δώρο είναι από τη μεγάλη ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης, διότι έχουμε σήμερα να δώσουμε μια καφετιέρα και όχι καφετέρια, μια υπέροχη μπος στάσιμο. Πάνω από 40 ροφήματα. Μιλάμε για υπερατού δωράκλα. Διότι έχουμε 30% σε ψυγειοκαταψύκτες μπος Siemens Πίτσος. Είναι πείμα, δεν είναι ρίτσος. Είναι όμως τέχνη, είναι τα ψυγεία πίτσος, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ή να πω και για την Boss 1, κάτσε λίγο. Στα ψυγεία ξέρει τι και πώς, είναι τα αφεντικό, τον λένε Boss. Κάπως έτσι. Αυτοί ξέρουν το τι και πώς, είναι το αφεντικό, το λέει το όνομα, τον λένε Boss. 30%! Σήμερα έχω ανεξήγητα κέφια. Δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να το ψάξω. Όχι τις άλλες μέρες ήμασταν πεσμένοι, αλλά δεν ξέρω πού οφείλεται. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές.
Καλή δύναμη. Είπα και χθες, το λέω και σήμερα. Μη μασάτε τίποτα. Με αυτοπεποίθηση, αν έχετε διαβάσει ψύχρεμα, μη βιάζεστε. Αν δεν έχετε διαβάσει, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Δεν είναι. Εντάξει. Άρα, και φανέλα σήμερα και καφετιέρα. Και μέσα από τα μηνύματα και μέσα από τα σταθερά. Γράφετε όπως είπα, FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54-222. Μπος, τάσιμο, πάνω από 40 ροφήματα. Έχω. Μία μπερδεμένη εσωτερική ενδελέχεια, ένα αβαβάο παπαπάο. Μετά από την εμφάνιση που πραγματοποιήσαμε το Σάββατο με το Βάζελο κάτω. Θέλω να δω, που έλεγε και ο Βολάνης, θέλω να δω αν αυτό θα έχει συνέχεια και με τον Όφη το Σάββατο εννοείται. Πού πας εσύ, Χαλή? Χαλή, πού πας, γιατί πετάγεσαι? Θέλω να δω λοιπόν αν έχει αυτό το πράγμα συνέχεια ή αν ήταν απλά μια αντίδραση μιας βραδιάς μόνο. Πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε φυσικά. Θέλουμε η ομάδα να βγάλει αντίδραση. Πρωτάθλημα δεν υπάρχει, το έχουμε καταλάβει. Βέβαια, χθες το ΚΑΣ έστειλε επιστολή προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή στην ΕΠΟ, σε μας και στο Γαύρο, και λέει 6 Ιουλίου είναι ok να δικάσουμε. Δεν θα μου γλιτώσει, Σάινι. Το θυμάστε, έτσι? Εμπρός λοιπόν, καλό ελικόπτερο. 6 Ιουλίου λοιπόν στο ΚΑΣ. Πού θα πας παρέα και στο ΚΑΣ, που ελπίζουμε επιτέλους να δικάσουν οι άνθρωποι, να μπουν στην ουσία. Γιατί οι δύο ήταν μόνο όπως είναι το ριζόγαλο από πάνω. Λίγο κανέλα, λίγο αυτό. Όπως είναι η μπουγάτσα, μόνο την άχνη και την κανέλα. Μέσα δεν μπήκε κανένας να δει τι έχει η μπουγάτσα. Είναι με κυμά, είναι με τυρί, είναι με τι είναι, με κρέμα. Κανένας. Η ψευτοεπιτροπή, αρκούδιδες, χνούδια, αρκούδια, μαρούπες, σούπες, σούπα μούπες. Και μετά σκηνή κορδόνι άλλοι. Πού να μπλέκουμε τώρα? Και να δυσαρεστούμε και τα αφεντικά? Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Δεν υπάρχει λόγος. Κρίμας. Ο Κρίμας, ο Λιθουανός. Shooting guard, ο Κρίμας. Άρα, τι λέει το ΚΑΣ τώρα, πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημά σας και πριν επικυρωθεί η βαθμολογία σας του τέστην, όταν λέει 6 Ιουλίου, είναι μέσα στις ημερομηνίες. Θα σας βγάλουμε μία ωραία απόφαση. Δώσε πίσω τους 7 βαθμούς που αδίκως έχουν αφαιρεθεί και τιμώρησε και τους άλλους που έχουν κάνει τα έσχη, για να δούμε μετά τι και πώς. Δεύτερη μέρα εχθές, που κανένας, πραγματικά κανένας, πέρα από ελάχιστους, δεν επισημαίνει ότι πώς με πέρασε η ΑΕΚ που έβλεπε με το κιάλι. Με πέρασε γιατί μου αφαίρεσαν έτσι θελικά, νταβατζιλίκι, 7 βαθμούς. Αυτό με πέρασε. Αλλιώς, όχι έβλεπε την πλάτη μου, ήμουν μια κουκίδα στον ορίζοντα. Να είσαι Ντονάτη, να σε Ντόνια, να Αστέρια, να Τσουλού, η ΑΕΚ, να αυτά. Τι έγινε ρε παιδιά? Σοβαρά μιλάτε? Πάλι το ίδιο, πάλι δηλαδή? Να πρέπει εγώ να ζήσω με αφαίρεση βαθμών? Πάλι να με περνάνε οι άλλοι? Πάλι να μου παίρνουν τα πρωταθλήματα? Πάλι έτσι, μονίμως? Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη ομάδα στον πλανήτη Γη που να τις έχουν κάνει, να πούμε, καμιά 150 βαθμούς αφαίρεση τα τελευταία 15 χρόνια. Πρέπει να έχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ. Και όχι μια, δυο, τρεις, αρνούμε πλέον και αρνείται και ο κόσμος αυτό το πράγμα να το αποδεχτεί. Όχι ρε ρεμπεσκέδες. Γιατί δεν τους κέρδισαμε στον αγροτικό χώρο? Γιατί πρέπει μονίμως εγώ να έχω στο μυαλό μου ότι ναι, τα κερδίζω τώρα αυτά τα ποταλάκια, αλλά να δεις, θα κάνουν ένα έτσι και θα μου αφαιρέσουν.
Με πατέντες μάλιστα παγκοσμίου εμβελίας. Πατέντες που δεν τις έχει κανένας άλλος, ούτε ο κύριος Κρανάζης. Π.χ. αφαίρεση βαθμών από την ειδική βαθμολογία που ήταν μείον 15 στην ουσία. Καταλάβατε. Γίνεται το μουχαμπέτι στη γέφυρα στο Βόλο. Αφαίρεση σε μένα. Χ. Πολύ λιγότερο στην ΑΕΚ. Πώς έφαγα εγώ, πώς έφαγα για κλές και μαλώναμε με τα ολογράμματα. Λες και οι βασαρίες έγιναν μεταξύ μας. Το θυμάστε. Και δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα βαθμούς, αλλά θυμάμαι ότι η ΑΕΚ λαδάκι. Τώρα λοιπόν λέει. Έτσι, έλα. Δεν μπορώ. Ναι, με αποσυντονίζει, δεν. Δεν θα κάνω εκπομπή. Εντάξει. Έτσι. Έτσι θα το πω. Θα την κάψω, ρε τη ρουφιάνα την κονσόλα. Όχι. Κονσόλα μου, όχι. Μου στενοχωριέσαι, δεν είναι. Έτσι λέω εγώ. Λογάκια λέω. Λογάκια. Δεν είναι. Δεν. Οχ. Έχει βάλει χθες μια γκολάρα ο Μουνιέ του Πανετολικού. Παιδιά, ένα γκολ ζωγραφιά. Με ένα φαλτσαριστό στο γάμα. Τι παικτάρα είσαι ρε Μουνιέ. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Μου έρχονται 48 λογοπαίγνια. 49. 50 τώρα. 51. Πόσα θέλω να πω. Ο Μουνιέ λοιπόν που έβαλε ένα γκολ καλλιγραφία. Το λεγόμενο γκολ Μουνιέ καλλιγραφία. Μπράβο. Το Μουνιέ ένα πραγματικά καταπληκτικό γκολ. Και βέβαια. Δεν μπορώ. Όνειρό μου να δω το Μουνιέ δίπλα-δίπλα με τον Φάμπιο Καπέλο στον πάγκο. Ένα φοβερό δίδυμο. Δεν μπορώ, δεν. Όχι, δεν είναι. Έχω κι άλλα, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν είναι. Ο Μουνιέ που... όταν έφυγε από το χωριό του στη Γαλλία για να παίξει μπάλα στην Ελλάδα, στεναχωρήθηκαν εκεί στο χωριό του. Πρόσφατα μάλιστα, οι συγχωριανοί του διοργάνωσαν μια μικρή γιορτή που τον καλούσαν να επιστρέψει στο χωριό του. Να φύγει από την Ελλάδα, αφού είχε ένα πετυχημένο πέρασμα από τον Παναθηναϊκό και τώρα παίζει στον Πανετολικό που δίνει μια μάχη για την κατηγορία. Τον καλούσα λοιπόν να επιστρέψει στην περιοχή του. Εκεί. Εκεί που μεγάλωσε, εκεί που γεννήθηκε, εκεί που ανδρώθηκε και το πανιό. Το πανιό. Έλεγε, έλα Μουνιέ στον τόπο σου. Τον καλούσα λοιπόν να γυρίσει πίσω, εκεί. Εκεί στην πατρίδα του, έλα Μουνιέ στον τόπο σου. Αυτά. 2-3 μόνο. Δεν θέλω. Δεν είναι σωστό. Αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω. Τι να κάνω δηλαδή. Μα τι να κάνω. Όπως είπαμε λοιπόν. Καλά. Οι διάφορες ομάδες, τα δικά τους για τον κόσμο, το είπαμε, το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω γιατί τα χάνουν, γιατί μπερδεύονται. Την Καϊλέ, τι καημός, ο ΠΑΟΚ. Παιδιά, σας έχω πει και άλλη φορά, γλεντήστε το όλο αυτό που κοιμούνται και ξυπνάνε με το όνομά μας στο στόμα τους. Το είναι υπέροχο. Από ό,τι φαίνεται ο Αντρέ ξεκουράζεται το Σάββατο, δεν παίζει για να παίξει τον ημιτελικό, για να μην έχουμε άλλα θέματα. Μπαίνει ο φίλος μας ο Κρέσπο, ο δεν θα γίνω ποτέ αφήσα σε παιδικό δωμάτιο, ο σημαντικότερος αμυντικός στη σύγχρονη ιστορία του Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών μαζί με τον Πάμπλο Κοντρέρας. Λέω εγώ, ταπεινά. Εσείς βγείτε και πείτε μου ότι δεν είναι ο Κρέσπο. Άλλη μια τρανταχτή, κραυγαλαία απόδειξη ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα για ποδοσφαιριστές. Πως είναι έτσι, όπου πήγε τους έριξε τα γνωστά, τη χωρίστρα, τη δόντιν αυτό,
τι μούρι είναι αυτή και τα λοιπά. Τα γνωστά, τα έχουμε πει. Δεν χρειάζεται. Και όταν χάσαμε τον Κρέσπο, καταλάβαμε τη σημαντικότητά του. Καταλάβαμε το πόσο απαραίτητος είναι και στην αμυντική λειτουργία, αλλά και στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω. Γυρίζοντας λοιπόν σε αυτό που στριφογυρίζει μέσα στο μυαλό μου από το Σάββατο το βράδυ, είναι αν αυτή η αντίδραση θα είναι διαρκείας, αν δηλαδή η ομάδα θα συνεχίσει έτσι, αν πραγματικά πληκώθηκε ο εγωισμός τους που τους θεωρούν πλέον όλοι του χεριού τους, που θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ δεν, αν λοιπόν νιώθουν έτσι, α, θα το σβήσω το χαλί, δεν μπορώ, αποσυντονίζομαι τελείως, δεν είναι. Φεύγω ρε παιδί μου, πώς το λένε, δεν μπορώ. Περιμένουμε να συνεχίσει λοιπόν έτσι η ομάδα. Έτσι, όλοι τους. Με το ίδιο πάθος, με την ίδια όρεξη. Διακυβεύονται πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ακόμα και αν μείνει η τιμωρία, που εγώ λέω ότι θα επιστραφούν οι 7 βαθμοί και μετά είναι άλλη κουβέντα μας, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με δάφτους τους απέναντι που έχουν κάνει τα έσχη, γιατί όλο για τον ΠΑΟΚ λένε. Παιδιά, εσείς δεν κατηγορήστε για διάφορα πραγματάκια. Λοιπόν, λέω όμως ότι υπάρχει, το λέγαμε και χθες με τον Κώστα το μεσημέρι, ότι το Βασιλόπουλο, κατά τα φαινόμενα και επειδή υπάρχει πολύ στριμοκολιά στις ημερομηνίες, να το Nations League, να το Champions League, να τα εθνικά πρωταθλήματα, να οι εθνικές ομάδες, να σουξουμούξου, να του χρόνου το καλοκαίρι Euro, δεν προλαβαίνουν να παίξουν διπλά προκριματικά, διπλούς αγώνες. Του τέστην μεθερμινευόμενων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει θα πάμε σε μονούς κατά τα φαινόμενα αγώνες. Σε μονά παιχνίδια. Το κάνουμε λιανά. Το πάμε και χθες, το ξαναλέμε και σήμερα. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό το σενάριο. Αντί να δώσουμε 6 μάτς, π.χ. 2 με τον Άγιαξ, 2 με τη Βασιλεία, ξέρω εγώ, 2 με τον ένα, 2 με τον άλλο. Θα πάμε και θα παίξουμε ένα μάτς με τον Άγιαξ που 99% θα ξανακληρωθούμε. Θα πάμε να παίξουμε ένα μάτς με τη Βασιλεία, θα πάμε να παίξουμε, ξέρω εγώ, ένα μάτς με την Ελεκτροπούτερ, με την East Five ή με την Καφέ Όπερα, που είναι καφενείο η ομάδα. Θα πάμε λοιπόν να παίξουμε ένα μάτς με τον κάθε αντίπαλο. Και επίσης θα γίνει κλήρωση για το που θα παιχτεί αυτό το ένα μάτς σε κάθε προκριματικό γύρο. Φαντάζεστε, να είμαστε και λίγο ποπόφαρδοι. Το καλά μιλάμε για το τέλειο θα είναι 3 μάτς στην Τούμπα. Βέβαια, έτσι όπως μας έχουν μουτζώσει, το πιο πιθανό είναι στην κλήρωση, αν συνεχιστεί κακοδαιμονία, να τύχουμε 3 αγώνες έξω. Αλλά λέω ρε παιδί μου, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι ευχαριστημένος με 2 μάτς μες στην Τούμπα και ένα εκτός. Βέβαια, το επισημαίνουμε και το αυτονόητο, έτσι, χωρίς κόσμο. Όμως για σκεφτείτε να παίξω το πρώτο μάτς έξω, να πάω στον επόμενο γύρο να προκριθώ και να έχω μετά 2 μάτς μέσα στην Τούμπα. Να παίξω τον επόμενο προκριματικό και μετά τα play-off για να μπω στους ομίλους του Champions League και να έχω το μάτς στην Τούμπα. Την άδεια Τούμπα, βεβαίως την άδεια, αλλά δεν νιώθεις ότι είσαι μέσα στο σπίτι σου. Δεν νιώθεις ότι μόνο και μόνο η άβρα, μόνο και μόνο η ατμόσφαιρα, μόνο και μόνο που θα κλείσει τα μάτια και θα ακούσει τις ιαχές. Καλά, θα γίνουν διάφορα τότε όταν αν έρθει η ώρα. Μου λένε, είδατε λέει που ο Ολυμπιακός είχε βάλει σε θύματα. Καλά, ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς από την Τουντούκα έκανε κερκίδα τόσο καιρό. Μαθημένος είναι. Με τον Τηλεβόα. Τι λένε, Ολυμπί. Με ακούω αφόρτε. Γαργάρας με πενταντίν. Και αυγό λεμονό. Άρα παιδιά, δεύτερη θέση.
σε πρώτη φάση. Δεύτερη, αυτή η αντίδραση που βγάλατε το Σάββατο στο ΟΑΚΑ, και ας μην βρήκατε στόχο, να εκεί είναι που λέμε ότι χρειάζεται ο παστελωτής, ένας Πρίγιοβιτς ή ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος στη Σερβία τον κυνηγάνε δεύτερη φορά γιατί έσπασε τους περιοριστικούς όρους, παραβίασε για να πω καλύτερα, και ενώ τον είχα πιάσει τον καραντίνα να κάνει πάρτι σουλάτσες, του πάνε τρεις μήνες περιορισμό κατοίκων, αυτός πάλι έτρεχε κάπου από εδώ από εκεί, τον πιάσανε, κινδυνεύει με φυλάκιση. Στους Άραβες δεν έχει πάρει φράγκο τους τελευταίους μήνες, η καριέρα του πήρε την κατιούσα, πλούσιος μεν αλλά στο πουθενά. Φίλε, την έκανε στην καβάντζα. Τα μάζεψε τα φράγκα. Έλα φίλε στο μεγάλο ΠΑΟΚ. Έλα. Απορώ, με ρωτάνε πολύ. Λέει, τον θέλεις. Τον θέλω. Δεν θέλω να σας πω σαν τι το θέλω. Σαν τρελός. Άντε. Πλάκα μου κάνετε. Δεν είναι τώρα της παρούσης τα μεταγραφικά, αλλά συγγνώμη. Ένα άλλο, πώς θα είναι, γιατί ξέχασε. Δηλαδή, με ένα χρόνο έχει ξεχάσει, είναι 37 χρονών. Αλλά τέλος πάντων, το κλείνω αυτό γρήγορα, δεν θέλω να λέω. Για μεταγραφές. Δεν σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν θέλω. Γιατί είπαμε, τώρα έχουμε αγώνες μπροστά μας. Όπως καταλαβαίνετε, το μυαλό πρέπει να είναι τώρα στον όφι. Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Οπότε, εκεί. Πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε με γραμμές, αναβοζίνουν τα λαμπιόνια. Χαίρομαι που σας αρέσει και εσάς το χαλάκι. Μ' αρέσει. Και εδώ του Μπερλεκέισον. Α, σπάσε τα δάχτυλά σου. Έτσι. Έτσι. Δάση. Έτσι. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με γραμμούλες να μιλήσουμε μαζί, αντάμα. Θα βάλω σήμερα στο κανονικό μπαλαφόμετρο. Σήμερα θα μπει αυτός που έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να μπει, αλλά είχαμε χάσει το ηχητικό το σωστό. Έτσι. Γι' αυτό, με το που θα γυρίσουμε στον μπαλαφόμετρο, θα μπει αυτός που εδώ και καιρό, το ξαναλέω, έπρεπε να έχει μπει. Έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Οπότε πάμε διάλειμμα. Θυμίζω, διπλό δώρο σήμερα. Φανελάρα πάω, κασπρόμαυρη, ριγέ, η γνήσια, εννοείται δεν δίνουμε αβαβά, μαϊμού, δεν υπάρχει. Μόνο αυθεντικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την boutique του ΠΑΟΚ. Και το ασπρόμαυρο σπίτι στην Αγία Σοφιά, αλλά και κάτω από το γήπεδο, στην boutique στο ναό. Τους ευχαριστούμε γιατί κάθε φορά σκίζονται να εξυπηρετήσουν και τον κόσμο και με τις προσφορές και πάντα με το χαμόγελο τα παιδιά. Χώρια που πονάνε όπως πονάμε και εμείς για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν είναι μόνο θέμα δουλειάς, είναι και θέμα καρδιάς. Άρα, μία τέτοια φανέλα κληρώνουμε. Η κληρώση πρωί μεσημέρι, να μην την καημένη την εκπομπή τη μεσημβρινή, να μην την έχουμε του πεταματού. Και μία Boss Τάσιμο καφετιέρα με 40 ροφήματα, κυρίες και κύριοι. Πω, να πίνει η μάνα και το παιδί να ξεροσταλιάζει δίπλα του, ξεραίνονται τα χείλη. Θα πάμε σε διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με επιστρέφουμε. Έρχομαι τώρα, μισό δευτερόλεπτο, το γνήσιο μπαλαφόμετρο, κυρίες και κύριοι. Λέω και εξηγώ στους καινούριους ακροατές ότι μια παράδοση που κρατά χρόνια έχει γίνει θεσμός. Όταν κάποιος παίχτης ήταν deformé, ο πρώτος που μπήκε ήταν ο Μπαλάφας, που μετά όχι μόνο άρχισε να σκοράρει κατά ρυπάς, αλλά μας έβγαλε τα μάτια με κάτι κλειστές τρίπλες, αλλά Ζιντάν έφυγε και έκανε και καριέρα στο εξωτερικό. Και για να τιμήσουμε, ας πούμε, τον πρώτο που είχε μπει μέσα στο μαραφέτη, στο μηχάνημα, ονομάσαμε το μηχάνημα αυτό μπαλαφόμετρο. Τιμή και δόξα στον Μπαλάφα, ένας έντιμος, ένας τίμιος εργάτης που φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟ και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Έκτοτε λοιπόν, όποιον βάζαμε μέσα στο γνήσιο μπαλαφόμετρο, ως διαμαγεία, σαν να τον άγγιζε ένα ραβδί, ξαφνικά άρχισε να κάνει εμφανισάρες, να παίζει μπαλάρα, να βάζει γκολ, να σκοράρει, να πασάρει, να. Λοιπόν, πάμε. Οι καινούργοι θα καταλάβετε και πώς δουλεύει. Τούμπα, γήπεδο Τούμπας. Πάρα πολύ ωραία. Μόνικα Μπελούτσι.
Πολύ ωραία. Πατάτες φούρνου. Έτσι. Υποθέως. Έτσι, έτσι. Καζάντιπι. Έτσι. Βασίλης Καράς. Φυσοκάλαμα. Έτσι, έτσι. Βρώμικο στην καντίνα έξω από το ναό. Έτσι, έτσι. Πίτσα Παπαδοπούλου. Ευχαριστούμε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Λίμπερο εκπομπές. Σε παρακαλώ. Έτσι είναι. Ζούμου σου. Αθλητήρι. Βεβαίως. Ναι, ναι. Αντριάννα Λίμα. Έτσι είναι. Διέγκο Μπίσεσβαρ. Διέγκο Μπίσεσβαρ. Διέγκο. Διέγκο, πού είσαι? Πού είσαι ρε Λεβέντη? Ξαναλέω, Διέγκο Μπίσεσβαρ. Μιλάμε, είναι ένας που θέλει να παραγγείλει και δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι. Παιδί! Παιδί! Αυτά. Αν μετά από τον παλαφόμετρο το γνήσιο δεν πάρεις μπρος, έλος, καμιά ελπίδα. Καμία ελπίδα δεν έχουμε. Ούτε την τραγουδίστρια στη δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Μισό λεπτό να μπει λίγο το φύσημα και σας... Τώρα, έλα. Έτσι! Γεια σου Καρδασάκη! Την έχεις κάνει πανηγύρι τελείως σήμερα τον ΙΒΜΗ 9430 εμποδίζει. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Έτσι! Όλα γεια μαρε! Ρε κουφάλα νεκροθάφτη! Δεν θα πεθάνουμε ποτέ ρε να ξέρεις! Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θα τα σπάσω όλα δηλαδή. Αλήθεια σας το λέω. Γιατί έφυγε, έσπασε την κονσόλα και έφυγε. Ο Κωστής, ο Κωστής. Τι συνέβη, δεν ξέρω. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στα εξωτερικά, στην Αλοδαπή. Στα Παοκτσάκια, στα Ζουμουσάκια, όπου και να βρίσκεστε. Τη θετική μας ενέργεια, όλη την άβρα, πάρτε Ελλάδα ρε. Πάρτε Παοκ, πάρτε Τούμπα, σας στέλνουμε. Έχουμε να δώσουμε και στους υπόλοιπους. Να ζήσουν οι οχθροί μας. Όχι να πεθάνουν. Διαφωνώ εγώ να πεθάνουν. Να ζήσουν. Να μας βλέπουν να προκόβουμε. Να μας βλέπουν να πηγαίνουμε κόντρα στις δυσκολίες. Να είμαστε με το χαμόγελο στα χείλη. Με το κούτελο καθαρό. Παοκτσίδικα, όμορφα. Ζουμουσιάρικα. Να ζήσουν οι εχθροί μας. Έτσι. Πάμε τώρα στις γραμμές γιατί αυτοπυρπολούνται. Ναι. Καλημέρα σας. Έλα πρώτος είμαι φιλαράκι. Βεβαίως. Καλημέρα αδερφέ. Τώρα με τι σειρά πήρατε δεν θυμάμαι όπως καταλαβαίνεις αλλά... Γεια σου Κωστάκι μου γοργοφτεροπόδα ρε. Μα τι να κάνω τώρα σε παρακαλώ φίλε. Καλά ξεγήθηκες. Δεν μπορώ φίλε, δεν μπορώ. Πρόσεξε λίγο αυτές τις μέρες έπρεπε να έχουμε αφιερώματα. Έχουμε τώρα φάγα. Εμάνα είδε ότι είδα. Τώρα αύριο έχω αφιέρωμα στο Ζεμπέκικο, να ξέρει. Αύριο έχουμε Ζεμπέκικα μόνο. Εσεί που ξέρετε. Πάντω τον Μπίσεσβαρ το κόβω μόνο εσύ να χειροκροτήσει, Κώστα. Πε ξανά λίγο το όνομα. Μπίσεσβαρ. Το Μπίσεσβαρ, πώ το λένε. Δεν. Πού είσαι, ρε Ντιέγκο. Εσύ ρε Σοσία. Ρε Σοσία. Του Μπίσεσβαρ. Χτύπησε παλαμάκια και είπε ρε παιδί και το παιδί που ήρθε ήταν 80 χρόνια, 40 χρόνια, 50 μεγαλύτερος από τον Βέγκο να πω. Τι παιδί ρε μας τώρα. Μήπως είναι στο ζαχαροπλαστείο, εκεί που είναι, εκεί που λέει παιδί. Το παιδί. Φίλε το παιδί, πιστεύω ότι είναι μαγική λέξη για σερβιτόρο, έχει χαθεί τώρα. Τώρα λέμε Λεβέντη, παλικάρι, άρχοντα, αδερφέ, έλα λίγο. Να βάλουμε στον παλαφόμετρο και κανένα μπροστά. Κοίταξε, κάπως πρέπει να ξεκινήσω από κάπου. Κάπου πρέπει να ξεκινήσω από κάποιον. Ναι. Έχω να βάλω μέσα
Πήγε καλά η ομάδα, δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Όχι, γιατί, γιατί είναι ποιο να πρωτοβάλω, αυτόν ένα μηδέν θα μου πεις, τι να πρωτοβάλεις. Καλά, ναι, τώρα είμαστε τουλάχιστον 7-8 πρέπει να πρωτοβάλω. Και δεν το έκανα μετά το μάτς με τον Γαύρο γιατί θα άσπαγε το μηχάνημα, τι να πρωτοβάλεις μέσα. Ξεκινάω τώρα από τον Μπίσεσβαρ που είναι καψούρα παλιά και έχουμε να το δούμε από τα δύο μάτς με τον Άγιαξ, έτσι. Να λέμε την αλήθεια. Λέμε τι λέμε, αλλά εμένα με ανησύχησε αυτό το γεγονός που έμαθα. Δεν το πίστευα. Ότι έπιασε κάποιος ποδοσφαιριστής τον προπονητή από το λαιμό και τον είχε στην αποστολή. Ναι. Πού το διάβασες αυτό? Δεν ξέρω αν έγινε αυτό το πράγμα. Πού το διάβασες? Το άκουσα σε σταθμό. Σε σταθμό. Στο τηλεφωνικό σταθμό το σχολίαζε ο κόσμος. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό το πράγμα. Ότι άρπαξε. Τώρα έγινε αυτό. Τώρα έγινε αυτό. Ότι άρπαξε ποδοσφαιριστής τον προπονητή από το λαιμό. Πότε. Πριν το μάτς, στην προπόνηση. Ξέρω εγώ πότε παίξαμε, την Πέμπτη Παρασκευή, πότε κάνουμε. Πρόσεξε. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, τώρα από σένα το ακούω πρώτη φορά. Ναι. Θα σας πω. Ένα πράγμα μόνο θα σου πω. Πρόσεξε. Το στέργιο και αυτά τα παιδιά. Ναι, απλά. Πάντα να προσέχετε. Πού το διαβάζετε. Ναι, πού το διαβάζετε. Ποιος το λέει αυτό σε ένα μηδέν. Δηλαδή, ποιος το λέει. Έτσι τώρα, ναι. Σε κάτι περίεργα site, έτσι. Με νούμερα αυτά και τα λοιπά που ξέρουμε τι στόχο βαράνε. Ναι, γι' αυτό με φάνηκε περίεργο, για να τον έχει και μαζί στην αποστολή. Μα τώρα δηλαδή, είναι δυνατό ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε ότι τώρα επιθυμούν μία αποδόμηση πλήρη πατώντας πάνω στην αγωνιστική. Εγώ με φάνηκε περίεργο τη χρονική στιγμή αυτό. Και εσύ τι λες δηλαδή, τον έπιασε ο παίκτης από το λαιμό, Έλληνας ή ξένος? Δεν νομίζω, ξένος. Ξένος κιόλας, μάλιστα. Τον έπιασε ο ξένος από το λαιμό και τον είχε στην αποστολή. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ρε. Εγώ όταν τα άκουσα, λέω. Μην δίνει βαντέ. Τότε χαθήκαν τα πάντα, ρε φίλε. Χάθηκε χρονιά αν έγινε αυτό. Καλά. Πώς έβασε τον προπονητή ο άνθρωπος. Τώρα χάθηκε χρονιά. Το βλέπει. Μάλιστα. Ναι. Λέω. Ασχέτως του περιστατικού, εγώ δεν λέω ότι έχει συμβεί αυτό ή δεν έχει συμβεί. Απλά λέω προσέχετε τι λέει ο καθένας, γιατί ο καθένας μπορεί να πει μια μπαρουφάρα. Δεν σε ρώτησα, λέω, άκουσες τίποτα, ας πούμε, γιατί αν ήταν θα το έλεγε. Φυσικά θα το έλεγα. Ακούσατε. Εννοείται. Θα έλεγα ότι ναι, ισχύει ή δεν ισχύει. Μπράβο, ναι, και τελείωσε. Δεν είπαμε ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Λοιπόν, φιλαράκι. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει επαφή μεταξύ παίχτη και προπονητή. Ναι, φέτος. Ναι. Παικτών και προπονητή. Δεν υπάρχει. Επειδή έχουμε θέμα σε αυτό. Εσύ, ναι, ολότελα. Ο γεωπόνος που πήρε το αδερφός μας εχθές και είπε για τα παιδιά. Ναι. Εγώ θα σε πω ένα πράγμα και κλείνω. Ναι. Πριν 4 χρόνια ακριβώς τέτοια μέρα σε πήρα στον αρένα και σε είπα. Από εψίες το βράδυ. Ναι. Βαριά βιομηχανία. Πανέ ρε φίλε, απέκτησες. Τώρα τι έχεις, περιμένουμε κι άλλο. Τώρα περιμένω κι άλλο. Κάτσε, είμαστε στον 7ο μήνα, είναι η κόρη μου. Αγόρι μου, έτσι ρε φίλε. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έχω ένα παουξί εδώ πέρα, σέρος λέει, τον έχει τον παουξί από τώρα. Έχει και αυτό παουξί. Έλα, λέγε ρε Πασχάλη, κάτσε. Άκου να δεις τι γίνεται ρε φίλε. Τι λέει ο αδερφός? Θέλει να τον πάρει κρεβάτι με σήμα του Παναθηναϊκού και να μην κοιμηθεί ποτέ! Να έχει αϊπνίες, λοιπόν, να βλέπει εφιάλτες! Ασύλληπτα πράγματα, Κωστάκη, ζούμε σου! Να μην μπορεί να κλείσει μάτι σε εκείνο το κρεβάτι! Ρε όλα τα σώα είναι Παναθηναϊκοί, ο Πασχάλης είναι μόνο που άκουσες. Δεν παίρνει καλύτερα ένα με καρφιά σαν τους Ινδούς να κοιμάται στα καρφιά! Πρόσεχε με τις παλιοποιότητες, με χάσουμε το παιδί! Γεια σου Κωστάκη, φιλιά, ζούμε σου! Μπάει, πάμε, εδώ, ναι, καλημέρα σας! Γεια σας! Σε σας μιλάμε! Κουκουβάγια, πάμε εδώ! Ναι! Γεια σας! Ναι! Ναι! Καλώς το Δημητράκη! Ω, πιάσαμε! Πιάσαμε, φίλε! Τι σου λέει η φράση, τιμή και δόξα? Τιμή και δόξα. Στον Πάμπλο του Γκαρσία. Αυτό μου βγαίνει μετά κατευθείαν. Όχι, την πάτσες. Τιμή και δόξα στον οδηγό που πήρε. Α, καλά, ναι, φίλε, αυτά, εντάξει, ναι, ναι. Κατάλαβες. Εντάξει. Ο καημός τους, ο καημός τους, ο ΠΑΟΚ. Ο καημός τους. Στο τέλος θα γίνει η μπούμα. Πώς έχουμε τώρα, 16 βαθμούς, δηλαδή αφορά έχουμε 15. Πώς έχουμε τώρα, για πες. Ούτε μετράω, φίλε. Να ξέρεις. Για μένα δεν υπάρχει συνδύο της ΑΕΚ. Διότι δεν υπάρχει μείον 7. Ναι. Βάλε και τους 7 που θα αφαιρέσουν από αυτούς. 3 βαθμούς διαφορά έχουμε. Κατάλαβες. Και περίμενε ακόμα, περίμενε. Περίμενε. Όσο λέω, θα φάνε τιμωρία, δεν μπορεί καν να τους ρίξουν, τουλάχιστον θα φάνε να φέρεις βαθμούς. Πάλι 7, και αυτοί θα φάνε 7, επειδή έχουν υποτροπή θα πάνε 14, θα πάνε. Θα φάμαστε και από πάνω. Δημητράκη, έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Πολύ, πολύ σοβαρό όμως. Μ' ακούς? Σε ακούω, όλα αυτιά είμαι, γέμισα αυτιά το τηλέφωνο. Αυτό που θέλω να σου πω, φίλε,
Αυτό που θέλω να σου πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό όμως, φίλε, είναι αυτό εδώ. Όλο δικό σας ρε, όλο δικό σας σήμερα. Όλο δικό σας ρε, σου σου λέμε ρε, κάψτε τα όλα ρε. Δεν μασάμε τίποτα ρε, πάω και είμαστε. Βαράτε, μια μάντρα, όλοι τους μια μάντρα. Τι μασάτε, όλα καλά να πάτε. Εντροφία. Μιτσάκο μου. Όλα καλά, μη μασάτε τίποτα. Πες μου να σε βάλω στις σκληρώσεις φίλε, πες μου να σου βάλω. 4-17, εγώ είμαι μετά το Γιώργο, το 16-17. Γεια σου Μιτσάκο, σε φιλό. Γεια σου Δημητράκη. Πάμε εδώ, γεια σας. Ναι. 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 Άντε ρε Κωστή. Έλα ρε Τάσε. Έλα ρε Τάσε, πού είσαι ρε γαμώτο. Τι γίνεται. Λοιπόν, καλά, καλά. Τι να γίνει ρε Κωστή, προσπαθούμε εδώ να... Όλα. Να μαζέψουμε ό,τι γίνεται από γεγονότα και από ειδήσεις που ακούμε για να τα φιλτράρουμε όσο καλύτερα στο μυαλό μας. Εδώ ασχολούνται όλοι φίλοι με το βιτριόλι, λες και είναι παιδιά η αρχή του παντός. Δηλαδή, επειδή έχει κουτσομπολιό μέσα, επειδή κρίμα, τώρα τα μηνύματα λέει που έστειλε μία στην άλλη και αυτά. Δηλαδή, ρε παιδιά. Ξεκάθαρα τώρα έχουν πιάσει ένα θέμα που εμπλέκονται δύο εμφανίσιμες κοπέλες. Και το έχουν τεντώσει ως εκεί που δεν πάει. Κρίμα βέβαια και για την κοπέλα πάνω απ' όλα που δέχτηκε αυτό το καθήκον ευρώ και για αυτή κρίμα φίλε. Λοιπόν, η άλλη μόνη της το έκανε, μόνη της αποφάσισε να καταστραφεί. Αποδείχθηκε ότι αποδείχθηκε ακόμα όχι επίσημα, αλλά όταν ακούσε έναν δικηγόρο σαν τον Κεχαγιόγλου να μην μπορεί να δικαιολογήσει τίποτα που αυτή συνήθως... Άτσε, κάτσε εγώ. Κεχαγιόγλου θα πάει να τη βγάλει φίλε ψυχικά άρρωστη. Άσε, όλα είναι ρόλος, όλα είναι... Άσε. Ναι, καλά, με αυτούς εδώ, αυτοί όλοι φυσικά από την ίδια δικηγορία, από την ίδια δραματική σχολή όλοι έχουν ένα... Εμένα άνθρωπος που πάει δικηγόρος... Η μεγάλη του κούγια σχολή έχουν ένα δικαστής δεν είμαι, αλλά όταν πας δύο φορές στο ίδιο μέρος, τη μία δεν το πετυχαίνεις και ξαναπας, έχεις ισορροπία, δεν είναι ότι πάνω στη στιγμή στη φούρια μαλώνουμε και ξεφεύγω και θολώνω, πέφτει μαύρο πέπλο και σε χτυπάω ας πούμε οτιδήποτε, έτσι. Να λειτουργεί ένας άνθρωπος βάσει σχεδίου. Κανονικά φίλε, είχε πλάνο. Σε βάθος χρόνου και με πλάνο και με αυτά, μόνο ψυχικά διαταραγμένο δεν δείχνει. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε στα δικά μας, γιατί εμείς... Πάμε στα δικά μας. Τραβάμε τα δικά μας, Λούκια, ναι. Πάλι θα το ξαναπούμε χωρίς να δικαιολογούμε τα δικά μας τα λάθη όσον αφορά καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι. Με όλα αυτά που ακούγονται και βγαίνουν στη φόρα χωρίς να διαψεύδονται και από τη στιγμή που αποτελούν πλέον και επίσημα στοιχεία και πράγματα από τα οποία υπάρχει δικογραφία και τα λοιπά όπως ακούσαμε χθες το βράδυ. Και χθες είπε, εγώ δεν θα τέρατα, σε κανέναν είπε. Περέιρα. Τέρατα. Σε κανέναν Φερέιρα και σε κανέναν παίχτη και σε κανέναν. Γιατί, ξέρεις, γιατί στο λέω. Γιατί φίλε, αν αυτό το πράγμα δεν καθαρίσει, όπως και με την ομαδάρα του 70 δικαιούσε 6 πρωταθλήματα και πήρε ένα, έτσι θα γίνει και τώρα. Σωστά. Γιατί κάθε χρόνο. Κάθε πρέπει χρόνο φίλε να καθαρίσει κάτι... ο τόπος, να ξεβρωμήσει από αυτούς οι οποίοι είναι σιγαμεροί, είναι εγκληματίες, είναι επικίνδυνοι, έχουν εκμαυλήσει τα πάντα. Έχω βαρεθεί να ακούω ανθρώπους που να δηλώνουν παρέ του ΠΑΟΚ και να διακατέχονται από το σύνδρομο της Στοκχόλμης κοινώς στο τέλος να επιθυμούν και το βιαστή. Αλλά έχω βαρεθεί να ακούω το άκουσα και αυτό, χατανάδες δηλαδή. Να βγαίνουν στις γραμμές και να λένε εφόσον την έκανε στη βλακεία να πέσεις και να καθαρίσουμε από αυτή τη ρετσινιά. Τι βλακεία πολύ ρε παιδιά, τι βλακεία και τι ρετσινιά ρε παιδιά. Συνέλθονται ρε. Και τους ακούω και σε αυτούς και σε αυτό το σταθμό εδώ γιατί υπάρχουν πρόθυμοι παραγωγοί αυτούς όλους να τους αφήνουν να κάνουν το μονόλογό τους. Αλλά άμα βγει κανένας με επιχειρήματα που έχει να κάνει με το καλό της ομάδας, εκεί αυτομάτως να τον κόψουν το λόγο, να πούνε τη χαζομάρα, τη βλαχοεξυπνάδα τους, την αόριστη. Γι' αυτό, έχουμε τόσες εκπομπές, γι' αυτό έχουμε τόσες γραμμές ανοιχτές, για να ακούγονται ακριβώς. Εδώ θα λέτε αυτό που θέλετε, αλλού μπορώ να πείτε άλλα. Οκ, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Ο καθένας με τον καημό του. Δεν μπορώ να δεχτώ σε καμία περίπτωση να βγαίνουν άνθρωποι και να λένε συγχαρητήρια στον αγαλανόμαστο γιατί είναι καλύτερος και γιατί φέτος θα αξίζει και αυτά. Ναι. Είναι όλα μία σειρά. Πρόσεξε. Και μία αλληλουχία γεγονότων για να φτάσει κάποιος από αυτούς να παίρνει κάτι και βλέπεις ότι παρόλο σε αυτή τη φάση που βρίσκονται τώρα πάλι κλαίγονται σαν μιξοπαρθένες. Φαντάσου φίλε, για τη μία μέρα διαφορά. Πόσο μας υπολογίζουν. Για τη μία μέρα
Φίλε, για τη μία μέρα διαφορά που θα γίνει το ματς, που άμα κάτσουμε εμείς και μετρήσουμε πόσες φορές ήμασταν στη θέση τους και παίξαμε με πιο δυσμενείς συνθήκες και προϋποθέσεις και με μία Πάμπολες. Και δύο μέρες διαφορά. Αμέτρητες. Ειδικά μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια να παίζεις πέντε βράδυ. Φίλε, εξωτερικό και κυριακή Τάσο, βράδυ, ένα μαχή. Πράγμα, ένα πράγμα. Πόσους τελικούς έπαιξα στην Αθήνα. Πόσους. Φίλε, όχι φίλε σε ένα χρόνο. Στα 50 χρόνια πόσους τελικούς κατέβηκα και έπαιξα εκεί. Θα ήταν το ίδιο αν ανέβαιναν αυτοί να παίξουν στην Τούμπα ή στον Καφτατζόγλου ή στον Χαριλάου. Σε καμία, σε καμία περίπτωση. Αυτό τα σβήνει όλα ότι... και τώρα και μαλώνουμε για μία μέρα πριν. Εδώ βλέπεις ρε φίλε ότι μετά από πόσα χρόνια έγινε τελικό σε ουδέτερο γήπεδο και κοιτάξανε να στον στιγματίσουν και να σου δώσουν μια ρετσινιά. Ακριβώς. Με το offside και με όλες αυτές τις ιστορίες να μην τις επαναλαμβάνουμε. Οι άνθρωποι βλέπεις ότι είναι, αποφασίζουμε και διατάζουμε, η αλαζονία ετών δεν τους αφήνει ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή έχουν τέτοια έπαρση και τέτοια αλαζονία που νομίζουν είναι το επίκεντρο της χώρας και του κόσμου και αν αυτοί δεν σου αναγνωρίσουν κάτι δεν δικαιούσαι εσύ να το, ναι. Να το φωνάζεις και να, το, και να καθιέσαι γι' αυτό. Αν αυτοί δεν σου δώσουν δηλαδή στην ουσία αυτό που λέμε το... Μα έτσι είχαν μάθει τόσα χρόνια Τάσο, τόσα χρόνια αυτό ίσχυε αγόρι μου. Το κατάλαβες τώρα, αυτό χάλασε τα τελευταία τρία χρόνια, δεν μπορούν και δεν μπορούν να το διαχειριστούν και βρίσκονται και σε μία σύγχυση. Όλο αυτό το πράγμα δεν έχει να κάνει μόνο με το αθλητικό κομμάτι, τα έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό είναι σαράκι και είναι νοοτροπία που την έχουν από τα πολύ παλιά χρόνια. Από πολλά χρόνια ακριβώς, πριν. Ότι, ακριβώς. Ό,τι πάει να ξεφύγει από εκεί πέρα μέσα δεν Χλαπ, πρέπει να κόβεται, συμβεί αυτό. Κόβεται. Ναι, δεν είναι. Άμα αυτή δεν είναι το πρωτάθλημα, δηλαδή πρόπερση που τα ηλίκη στο πήρανε και όπως τώρα θέλουν να κάνουν και με τη δεύτερη θέση, βλέπεις, βγαίνουν να πετάξουν την ταμπέλα εκεί που θέλουν. Χωρίς αστερίσκο τίποτα, δεύτερη, σε εντόνια και αυτά. Άξια, φίλε. Έγινε είναι Τάσο! Σε ευχαριστώ! Στην προπαγάνδα και στο ψέμα. Χιλιά, να σε καλά. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Γιώργο! Άντε ρε Τάσο, ολόκληρη ιστορία. Ας πούνε μια ρε παιδιά, αυτά όλα γνωστά είναι. Έλα μια Γιώργαρα ζωή. Μου, σε αυτά ακούμε, είναι. Σε ακούμε αγαπημένε μας Γιώργο. Λοιπόν, όλοι είμαστε υπέρ του Πρίγιο να ξανάρθει και να χωρίσει τη φανέλα. Ο Ονειροκρήτης θα τον θέλει όμως. Ο Ονειροκρήτης και ο Ονειρορόδος. Ακριβώς θα τον θέλουν. Νομίζω ότι... Είναι λίγο unfair να κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα εν μέσω αγώνων. Τέλος, και εμένα όποτε μου ξεφεύγει μετά λέω Κωστάκη, άστο. Τώρα δεν είναι η ώρα Γιώργο μου. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, εγώ το έχω πει. Ξέρω πόσο... Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο, εγώ φταίω. Όλοι τον θέλουμε. Απλά μου έρχονται κάτι μηνύματα, τον θέλεις. Τον θέλεις. Σοβαρά μιλάτε ρε παιδιά. Όσο για το φίλο μας τον Κώστα που θα γίνει ξανά παππούς. Καλά, μην ακούς άλλα ραδιόφωνα ρε φίλοι μου. Αυτό κάνω και εγώ. Δεν ακούω. Πήγε τώρα ο ποδοσφαιριστής, τι έχουν σκαρφιστεί και τι έχουν βγάλει από το σάπιο το μυαλό του. Εντάξει. Τον χτύπησε, λέει, τον πρωτοχτύπησε, είπε. Τι το είπε, τον χτύπησε. Τον έπιασε από το λαιμό. Από το λαιμό και τελείω. Τι λέτε, ρε παιδιά, να πω. Και θα τον είχε στην αποστολή. Ναι, ναι. Μαζόχας. Πρέπει να είναι και μαζόχας εκτός των άλλων. Δηλαδή, χτύπαμε να σε βάλω. Τι κάνει. Πάμε παρακάτω, παιδιά. Αλήθεια, ούτε δευτερόλεπτο δηλαδή να... Ούτε. Δεν. Αυτά που είπες ότι το Κάσα κάνει την υπόθεση 6 του μηνός και τα λοιπά. Πες ότι αυτό ονόμαστε. Ναι. Άρα μείον 7 επιστρέφονται. Επιστρέφονται και ναι. Τιμωρείται ο υπαίτιος από κάτω από το λιμάνι. Ναι. Η κυβέρνηση... και ο υπουργό, ο υφυπουργός αθλητισμού, τι αποφάσεις θα πάρουν, ναι, ναι. Θα τα παραγράψουν με νέο νόμο. Είναι και αυτό, δηλαδή από αυτούς θα να τα περιμένουμε όλα. Όλα γίνονται. Σε αυτή τη χώρα γίνονται όλα. Όπως είπαν, τον βιαστή, τον παιδιαρέστη, τον βγάζουμε έτσι για να ξεδώσει και δεν κοιτάμε γιατί τον βγάλαμε. Τι να σου πω. Εύχομαι το Σαββάτο να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Εντάξει, αργούμε ακόμα. Έχουμε μέρες μέχρι το Σάββατο. Εδώ είμαστε. Γιατί ο Όφη είναι αδιάφορος τελικά. Επειδή παίζει Ευρώπη, δεν κινεί τα νήματα όσο όπως πρέπει. Και όπως τον είδαμε και στα δύο τα παιχνίδια, δεν είναι Όφη ο παλιός.
που έχει, έχει το μεγάλο πάθος. Έχει ανθρώπους που αγαπούν το ποδόσφαιρο, έχει μια αθωότητα στο παιχνίδι του, δεν έχει σκοπιμότητα, είναι καθαρά παιδιά που διαχειρίζονται τις τύχες της ομάδας. Έτσι. Και δε, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει εμείς να πούμε ότι πήραμε το μάτς πριν το μάτς. Έτσι. Και όπως είπε ο φίλος μου ο Παυλάρας, που πουθενά δεν λένε για τους μείον 7. Αυτό δύο μέρες από το φωνάζουμε. Πουθενά. Ναι, πουθενά. Μόνο εμείς, μόνο εσύ και πουθενά αλλού. Όχι, το είπε. Και στο Όπεν ο Κώστας και ο Σταύρος το είπαν. Το βράδυ της Κυριακής. Κάναν όλοι, μιλάμε όλοι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ακριβώς. Όλοι. Πρώτος και καλύτερος ο Βέργης. Βάζαμε το 4-16 πριν το 4-17 που βγήκε ο Φιλάρας. Τέλεια. Και εύχομαι όλα καλά να σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου Γιώργη. Πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Αυτός ο Βέργης τι ομάδα είναι? Νομίζω Παναθηναϊκός είναι. Απλά δουλεύει σε εφημερίδα που ακούγεται ότι την χρηματοδοτεί ο Μελισανίδης. Ούτε είμαι μπροστά για να δω, αλλά προχθές μια πρεμούρα να κάνει αβάντα στην ΑΕΚ, δηλαδή η ΑΕΚ καλύτερη όλη τη χρονιά. Γιατί είναι καλύτερη όλη τη χρονιά, ρε φίλε? Πόσους βαθμούς μπροστά ήμουν πριν την αφαίρεση? Μας κάνετε παλαμούς, ρε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι μία και δεν αλλάζει. Η ομάδα του ΠΑΟΚ, ρήτρανα με όποια προβλήματα έχει, πάλι ήταν μακράν καλύτερη ομάδα. Όταν έπαιρνα σπροξήματα ο Ολυμπιακός και μιλούσε για στιμένα πρωταθλήματα, αυτά έπρεπε να χτυπάμε κάθε μέρα. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι στημένο τώρα. Για... Τώρα δεν είναι στημένο Μοσχοβίτη. Είναι. Για μας πούνε, ρε παιδιά. Τώρα είναι καρά στημένο. Τώρα είναι καθαρό. Βάλανε αυτό το φασούλι. Ναι. Τώρα είναι καρά στημένο. Βάλανε λοιπόν αυτό το φασούλι που όπως και να έχει, σε γυάλα δεν τους έχουμε, άνθρωποι είναι και αυτοί. Και σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Παίζουν ξανά μείον για ξανά μείον. Λοιπόν, και αν είχε, ας πούμε, μία πιθανότητα να στρώσει η ομάδα σου, αν και σου επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός βρισκόταν κοντά μας ή από πίσω κανένα βαθμό, γιατί πήρε 12 ολάκερους βαθμούς από τη διατησία. Σωστό. Και εμείς δεν πήραμε 5, ούτε ένα. 5 πέναλτι μη δοσμένα εις βάρος τους. Θέλετε να πω? Σου με λέω... Τρίπολη, με Όφη, με Παναθηναϊκό, ξανά με Όφη. 5 πέναλτι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά να τα βλέπουν. Δεν μιλάω για τους ομοειδεάτες μου. Εντάξει. Αυτοί που σπέβδουν να αποθεώσουν τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Να αποθεώσουν. Λέτε, ρε παιδιά. Εμείς στα μεταξύ μας μάτς το είπαμε. Ότι δεν είμαστε. Στα μεταξύ μας παιχνίδια είπαμε. Παιχνίδια είπαμε. Ότι ήμασταν χάλια, ναι. Και ήταν άλλο αυτό. Είναι καλύτερο στο μεταξύ μου παιχνίδι. Και άλλο να βγαίνουμε τον αποθεώνουμε, να τους κάνουμε ύμνους, ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα? Κωνσταντίνε μου, η ομάδα από το παιχνίδι με τον Βόλο άρχισε να παίρνει ανάποδες. Και να χάνει, ας πούμε, τον ίστρο, ναι, που είχε. Εκεί που ανακοίνωσαν την ώρα του αγώνα, έτσι, οι εγκληματίες ανακοίνωσαν υποβιβασμό. Όσο κάνουμε κουβέντα και μιλάνε για πρωτάθλημα, να λέμε τα το 4 στο 4. Αλήθειες λέμε. Όλα και τα δεν λέμε αερολογίες. Δεν έχουμε κανένα λοιπόν, λόγο να κρύψουμε από τίποτα. Από εκεί και πέρα άρχιματα. Αλλά εγώ, επειδή πάντα βλέπω μπροστά, εγώ δεν αποκλείω πάω να βγει πρωταθλητής. Δεν το αποκλείω. Έχω ας περιμένουμε. Έχω λίγες ελάχιστες. Άκουσε με, Κωνσταντίνε. Άκουσε, ο ΠΑΟΚ θα φύγει από εδώ πέρα εξπρές, θα φεύγει. Εξπρές θα πάει μέχρι το τέλος. Και ας ονειρεύονται αυτοί και θέλω, μπορεί να κάνω Ολυμπιακός τρεις οπαλίες να τα τέρπει. Και μια ήττα από μένα. Και έλα να τα συζητήσουμε. Με βάση την απόφαση. Μ' αρέσει το σκεπτικό σου, γουστάρω πάρα πολύ. Ναι. Μ' αρέσει. Εγώ το πιστεύω εν 16 του μήνους Ιουλίου 2020, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Γεια σου, Μοσχοβίτη! Θα σε πω την καλημέρα μου. Φιλιά, να σε γερός, να σε γερός. Παιδιά, μην καλείτε άλλο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αυτές οι δύο που είναι μέσα τώρα οι γραμμές. Ναι! Ναι! Γεια σας! Έπεσε εδώ, πάμε εδώ. Ναι! Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί! Άντε, πού είσαι, ρε Twins Father, πού είσαι, ρε Δήμο Πατέρα, πού είσαι, ρε. Πού είσαι, αγοράκι μου. Εδώ, φίλε, εδώ, εντύπωση. Και τα στραβά μάτια. Σε γουστάρει, χωριάτισα. Με γουστάρει, φίλε, αναφανδών. Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρει, χωριάτισα. Τι έγινε, Κωστάκι. Τι έγινε, Κωστάκι. Σε γουστάρει, χωριάτισα. Τι έγινε. Έτσι. Κάτσε να σε βάλω και στην κλήρωση, για πες. 4-8-6. 4-8-6. Τώρα αυτά τα κληρώνεις το πρωί ή το μεσημέρι? Θα τα κληρώσω το μεσημέρι, να κυκαημένη η μεσημβρινή, η ωρίτσα και μας. Και μεσημεριανή, γιατί όχι, το μεσημέρι. Ναι, να τα κληρώσω. Βάζω μέσα και τα χθεσινά. Πρέπει να παίζουμε από εδώ και πέρα έτσι όπως παίξαμε και με τον Παναθηναϊκό.
Απλά δεν έμπαινε στο πλευτό η μπάλα, ο άλλος έπιασε και ψήρισε επίση εκείνη τη μέρα. Εντάξει, αυτό είναι, υπάρχει αντίπαλος τερματοφύλακας, εντάξει, okay. Με εμάς δίνει κάτι παραπάνω, υπάρχουν, τα ξέρετε, τους λόγους. Εμείς είναι, το θέμα είναι νευρικότητα που είχαμε, είναι και ατυχία, είναι και ότι δεν υπάρχει παστελωτής. Εμείς θέλουμε να παίζουν, να δείχνουν πάθος, όπως έπαιξαν με τον Παναθηναϊκό, να παίζουν με όλους. Έτσι. Σε όλα τα μάτς, μέχρι τέλος. Οπότε ελπίζουμε άμα παίξουμε έτσι που θα πάει, θα μπει και το μπαλάκι. Θα μπει, ρε φίλε. Θα μπει. Θα μπει. Εκεί που πρέπει. Από την καλημέρα μου. Γεια σου, Κωνσταντίνε, ζουμουσού, αδερφέ μου. Πάω κάρα, πάμε και δεν μας πάμε τίποτα. Φιλιά. Δεν μας πέφτει μάλλον με εννοείται, τίποτα. Εννοείται, ρε, εννοείται. Φιλιά. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, παιδιά, διαλυματούμε και επιστρεφουά. Μισό. Πάμε σε διάλειμμα, γυρίζουμε γρήγορα για τη δεύτερη ώρα. Πρώτη ώρα, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που δίνουμε σήμερα καφετιέρα Μπο Στάσιμο εκπληκτική. Φυσικά, Αιγαίων πεντανόστιμα εκλεκτά, φρεσκότατα, υπέροχα, θαλασσινά. Και στο Δικητήριο 214.000 Δηληβεριά και στο Ρόκαστρο 695666 και με υπέροχο χώρο εστιατορίου. Παρείστικο μεζεδοπολείο, εκλεκτά, πεντανόστιμα. Θα αρχίσουμε να δίνουμε και τραπέζια εκεί, 50% έκπτωση. Θα πάτε 5 άτομα, θα φάτε ξέρω εγώ 200 ευρώ. Λέμε, όχι 5 άτομα 200 ευρώ. Θα φάτε 200, θα πληρώσετε 100. Θα φάτε 50 ευρώ, θα πληρώσετε 25. Θα φάτε 1000 ευρώ, θα πληρώσετε 500. Λέμε τώρα. Έτσι. Υπέροχα και εκλεκτά. Βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας. Πεντανόστιμα. Φυσικά Νικολαίδης, ψωμί, γλυκό, τούρτα, παγωτό. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και Νάνα Μέλια και Velvet Bosco και Νοαζέτα και εκπληκτικές γεύσεις. Μιλάμε τώρα υπέροχα πράγματα. Τέτοιο παγωτό δεν θα έχετε φάει πουθενά αλλού και θα κολλήσετε. Και φυσικά Τσαντεκίδης, αυτός είναι ο προορισμός σας. Θα με θυμηθείτε εκεί, ο πιο καθαρός, ο πιο σωστός στα αυτοκίνητά του, γι' αυτό διαφυλάσσει το όνομά του, το δίδυμο, τα αδέρφια Χάρης και Αβραάμ, απέναντι από τα Τζάμπο Ρεβέντους για Ροόκαστρο και επαγγελματικό αυτοκίνητο. Και ταξί και γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων και το πηγαίνετε και όπου θέλετε και παραγγελιά, θέλετε συγκεκριμένο μοντέλο, θα σας το βρουν και θα σας το φέρουν. Και αυτοκίνητα ελληνικής προέλευσης, δεν μιλάω για τη μάρκα, μιλάω για τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Δεν φέρουν από το πουθενά αυτοκίνητα άγνωσης προέλευσης. Διαλυματούμπερ και επιστρεφουά! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε. Θυμίζω, δεύτερη ώρα. Χορηγή μας. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εξαιρετικά πεντανόστιμα, εκλεκτά κρεατικά. Ζουμερά, φρεσκομαγειρεμένα. Πεντανόστιμα. Ταξιδεύουν τον εγκέφαλο, μαγεύουν τη γαστέρα και το υπογάστριο. Και πηγαίνετε, κολλάτε εκεί, γι' αυτό λέγεται Λαδόκολα. Και ξαναπηγαίνετε. Πήρε και το δίπλα χώρο και έχετε άπλα με ασφάλεια τα τραπέζια μεταξύ τους, τα πάντα όλα. Φυσικά δεν ξεχνάτε Τέντα Home. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011 ανατολικά στην Καλαμαριά και στην Πολύχνη, αγνός στρατιώτη 92 όπως ανηφορίζεται στο κεντρικό δρόμο, θα δείτε και τον εκθεσιακό χώρο και το κατάστημα εκεί στην Πολύχνη, να μπορέσετε να παραγγείλετε, να έρθει να σας πάρει τα μέτρα ο Γιάννης κανονικά στο σπίτι χωρίς επιβάρηση, 682-369, Tenda Home, το έχει πει και ο Elvis. Και φυσικά Κλιμάρτ, Γραβιάς και Δελφών, αυτός είναι ο υπεύθυνος, αυτός είναι ο νούμερο 1 για ψήξη θέρμαση για κεντρικά συστήματα VRV στην πόλη. Γραβιάς και Δελφών, όχι μόνο Daikin, τα πάντα από κλιματισμό στην Κλιμάρτ. Πάμε στις γραμμές, να μιλήσετε εσείς, κληρώνουμε σήμερα. Καφετιέρα Τάσιμο, Μπος, υπέροχη, με 40 ροφήματα, ένα καταπληκτικό μηχάνημα. Η κλήρωση θα γίνει στις 3 το μεσημέρι, μετά το τέλος της εκπομπής μας μεσημβρινής. Και μαζί θα δώσουμε και την υπέροχη φανέλα που ο φίλος μας ο Βαγγέλης χθες είπε, παιδιά, δώστε την αλλού, πήρα, εγώ έστειλα απλά ένα γεια, δεν ήθελα τη φανέλα, οπότε βάζουμε και τα χθεσινά μέσα για να μην αδικήσουμε αυτούς που μπήκαν χθες. Πάμε γραμμές, πάμε. Ναι, γεια σας. Έλα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον Συντριβανίσιο. Βάλε μου πρώτα για να μην ξεχάσω το 947. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε κανονικά σήμερα και άσε μου να τα πάμε. Πω γιατί είμαι μέχρι πάμε τα αγόρι μου, πάμε, πάμε. Κάρε στα περμητίδο λεβαντάρσια σε οπλικατόριο. Που σημαίνει επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθεί. Και τι λέμε εμείς? Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κουφάλα νεκροσάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Αγόρι μου. Ρε Κωστάκη. Ναι. Είναι δυνατό κανάλι της Θεσσαλονίκης στις 3.30, δεν ξέρω αν πρέπει να πω και το ποιο είναι και γιατί να μην το πω, δεν είναι μηνύσιμο. Πες, τι! Διαφήμιση είναι το, TV100,
να λέει πρώτος Ολυμπιακός πρωταθλητής, η ΑΕΚ πέρασε 2 βαθμούς στον ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ ρε πέρασε και ποιος πήρε πρωτάθλημα βρε. Βγήκε καμιά απόφαση από το ΚΑΣ. Τι θα γίνει με τον Τζίλο ρε παιδιά. Τι θα γίνει με τα πακιστανικά τα τηλέφωνα. Τι θα γίνει με τα σημαίνα τα παιχνίδια. Τι θα γίνει με το σπίτι του Μπίκα που κάηκε. Του αλουνού του Κωνσταντινέου φούρνος που γκρεμίστηκε. Η σφαίρα του γραμμένου μέσα στο φάκελο. Οι απειλές. Η απόθεση του Πλατανιά των ποδοσφαιριστών. Την απαγωγή του δημοσιογράφου. Την απαγωγή την είπες δημοσιογράφου. Την απαγωγή γιατί σε έχασα. Την απαγωγή της απαγωγής. Αφισοκολλήσεις. Τι άλλο θέλετε να κάνετε. Ξηρίστε τις μασχάλες σας βρωμοκοπάτετε ρε. Βρωμιάρδες της χαβούζας. Άιτε από εκεί πέρα. Μας έχετε βρωμίσει όλη την Ελλάδα. Κύριε Πρωθυπουργέ, ένα πράγμα θα σου πω. Στην έκθεση όταν θα έρθεις, εκεί θα πάρεις το πρώτο μήνυμα. Δεν σε ψηφίζει η Ευρώπη. Οι Έλληνες σε ψηφίζουνε. Αυτά που κάνεις εναντίον του ποδοσφαίρου, γιατί αυτόν εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός που έχεις, υφυπουργό θα τον είχα... Στη Ρώσια τον είχα στείλει στο σπίτι του. Αφού αλωνίζει. Όλη την αφρόκρεμα που έχεις. Έχεις και καθαρούς. Βάλε ένα καθαρό. Τι πουλιάνει. Μα ο καθαρός δεν θα τους κάνει τη δουλειά ρε φίλε. Ο καθαρός δεν θα κάνει τη δουλειά. Δεν θα υπακούσει. Δεν θα γίνει μαριονέτα. Από τη στιγμή που ένας πρωθυπουργός μιλάει για καθαρή Ελλάδα... Για τα πάντα και μου κουβαλάει τα πάντα και τους πάντες και μένα μου ξερεί το γιατρό μου και τον βλέπω από τα 4-5 μέτρα μέσων άλλων να καθαρίσει και την κυβέρνηση από αυτούς τους βρωμιάριδες. Γεια σου Παυλάρα, μπιζίμ ΠΑΟΚ αδερφέ. Φιλιά, φιλιά. Ως εδώ, μπιζίμ ΠΑΟΚ. Μπιζίμ, γεια σου Παυλάρα μου, ήρεμα. Μη μου συγχύζεσαι, ήρεμα, ήρεμα παιδιά, ναι. Γεια σας! Πέσαμε. Ναι! Καλημέρα! Καλημέρα Κωστή. Καλώς το ναι! Καλώς το Στράτο! Λοιπόν, αυτοπυρβολήθηκα φίλε. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που έπεσα. Πήρα και 10. Ναι. Έπεσα, ξαναπήρα, ξαναέπεσα. Και βγαίνω 9:04. Πόσο, μία ώρα πόσο ήθος έχεις, πόσο ήθος. Παιδιά, δεν σας λοιπόν, προλαβαίνω τι να κάνω. Φτύστε μας. Όχι, όχι. Ναι. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που αυτοπυρπολήθηκα και εγώ. Δηλαδή, αυτό το αυτοπυρπολήθηκαν οι άλλες στις γραμμές. Πρώτη φορά εγώ το ένιωσα σήμερα, ρε παιδί μου. Έλα, αγοράκι. Έλα, έλα, αδερφέ μου. Λοιπόν, έλα. Αρχικά θα ήθελα μία χάρη. Ό,τι θες. Αν μπορείς στο Facebook αργότερα, επειδή είναι και προσωπικό δεδομένο, ναι. Να μάθεις το γιατρό που χειρουργεί το Μίσιτ σήμερα. Α, ναι. Βεβαίως. Ναι. Δεν είναι να το πεις στον αέρα. Όχι ναι. Ότι δεν θα βγει κάποια στιγμή, θα βγει. Απλά ναι. Επειδή σέβομαι ότι είναι προσωπικό ιατρικό δεδομένο, καθένας ας πούμε ναι. Έχει συγκεκριμένα πράγματα που ναι. Δεν θέλει να μαθεύονται, ρε παιδί μου. Ναι. Σέβομαι αυτό το πράγμα. Και δεν θέλω να ακουστεί στον αέρα. Αν μπορείς να το μάθεις να μου το πεις. Επίτρεψέ μου να πω κάτι. Στράτο, επειδή μου ήρθαν διάφορα μηνύματα αυτές τις μέρες. Τι ακριβώς έχει ο Μίσιτς. Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε ότι για να μην λέμε είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή, θέλει τόσο δεν ξέρεις τι έχει. Ξέρω τι έχει. Γιατί δεν το λες. Έτσι ρε παιδιά, δεν θέλω να το πω. Δηλαδή, πραγματικά δεν καταλαβαίνετε ρε παιδιά μερικές φορές ότι είναι πράγματα. Που δεν είναι όλα για να λέγονται. Είναι κάτι μόνο και μόνο. Είναι τόσο προσωπικό δεδομένο. Είναι τόσο. Σε παρακαλώ, δηλαδή το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω, πες μας. Τι έχει, τι έχει. Δηλαδή, άμα σου πω τι έχει, τι θα σου φύγει περιέργεια, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνετε ότι μερικές φορές αποφεύγει. Γύρω-γύρω βλέπετε. Ότι όταν τώρα έρχεται όλη η κοινωνία, περαστικά αυτά, σύσσωμοι όλοι. Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι σοβαρό, ρε παιδιά. Πρέπει να βγούμε να πούμε τη λέξη, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Μερικές φορές πραγματικά. Δηλαδή τι δεν είμαστε είναι, ρε παιδιά στην κλειδαρότρυπα. Δεν είναι θέμα περιέργειας, είναι θέμα ενδιαφέροντος. Σεβαστείτε ναι. Λίγο αυτά τα θέματα. Δεν μιλάμε τώρα ούτε για εντεκάδες, ούτε για γιόμες, ούτε για τάκλινγκ. Έτσι. Μιλάμε για υγεία. Λοιπόν, ρε, φίλε, δηλαδή, αυτά, τελεία. Εγώ το έμαθα την Παρασκευή, εγώ το έμαθα την Παρασκευή και το Σαββάτο ας πούμε αειδιασμένος δεν ήθελα ούτε μπάλα να δω. Τελεία, δηλαδή, πάμε παρακάτω Στράτο. Έλα γόρι μου. Αρρώστησα. Πάμε. Τέλος πάντων. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ένα μπουλάκι μου σφύριξε ότι ο Ολυμπιακός θα αιτηθεί αναβολή για το ΚΑΣ.
Ότι δεν θα δεχτεί το 6 Ιουλίου. Δεν θα δεχτεί το 6 μηνός, ναι. Το φαντάζομαι. Αυτοί, στράτο μου, αυτοί θέλουν. Θα επικαλεστεί το παιχνίδι με τη Γούλς. Α, μάλιστα. Ότι η ομάδα θέλει να είναι συγκεντρωμένη στο παιχνίδι με τη Γούλς. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν αυτά περνάνε στο ΚΑΣ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν αυτά περνάνε στο ΚΑΣ. Δεν ξέρω. Πάντως, για να οριστεί η ημερομηνία, πρέπει να συνηγορήσουν. Και να συμφωνήσουν όλοι. Και οι τρεις πλευρές. Ολυμπιακός, ναι. ΠΑΟ, ΚΕΠΟ και φυσικά οι δικαστές. Ναι. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί που δεν δίκασαν θεωρώ ότι αυτομάτως επιτρέπουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού από αυτούς τους περίεργους που ορίστηκαν από τον άλλο τον περίεργο. Ναι. Να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ακόμα και αν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ να μην μπουν φυλακοί. Ναι. Καταλαβαίνεις. Να σου λατσάρουν. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν ξέρω μετά τι νομικές συνέπειες μπορεί να έχουν. Πώς καμία. Μπορεί να τους κυνηγήσει δικαστικά ο ΠΑΟΚ. Καμία απολύτως. Καμία απολύτως. Μόνο για άλλα θέματα μπορεί να τους κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ. Όπως π.χ. ας πούμε την κατηγορία ότι ο κύριος Αρκούδης δωροδοκείται, που υπάρχει από επίσημα κύλη, από δικηγόρο, ο οποίος έχει κάνει και μηνυτήρια αναφορά εναντίον και έχει κινηθεί ο εισαγγελέας. Ή ότι ο Φαραντούρης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και ότι η Επιτροπή είναι άκυρη, τέτοια. Μόνο τέτοια μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Για ηθική βλάβη, για συκοφαντική δυσφήμιση, για διαφυγόντα κέρδη, για... Όχι. Μπορεί να κινηθεί μόνο νομικά κατά του κυρίου Αυγενάκη, ο οποίος όρισε τη συγκεκριμένη επιτροπή, εάν φυσικά δεήσει κάποιος να το αφαιρέσει τη βουλευτική του ασυλία. Μάλιστα. Εντάξει, αν φυσικά. Εγώ θεωρώ ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο κανένας δικαστής δεν δίκασε. Πήρανε την καυτή πατάτα και την πετάξανε μακριά από τα χέρια του. Μακριά από το δικό μας και όπου να μπει. Έτσι είπανε. Ο κύριος Κούγιας έκανε δηλώσεις για τους απαγωγείς της μικρής στη Θεσσαλονίκη. Δεν, περιμένουμε να δούμε. Και να μας πει ότι είναι τι είναι, πλημελιματάκι και πρόστιμο. Με πρόστιμο. Ναι, μου το είχε γράψει ο Χρήστος από το Ανόβερο προχθές. Το διάβασα. Αυτό. Λοιπόν, να μας πει, να μας πούνε. Και θα μου επιτρέψεις... Να πω την είδηση για αυτό το θέμα του τώρα, μπροστά στα δικαστήρια, ότι ο αδερφός της μικρής Μαρκέλας ζητάει την επιμέλειά της. Είναι στα δικαστήρια. Η υπόθεση έχει βάθος, παιδιά. Έτσι. Εντάξει, τώρα λοιπόν, γίνονται πράγματα, Κωστή, που δεν είμαστε μέσα. Και καλό είναι να μην σχολιάζουμε πράγματα. Σας μεταφέρω απλά την είδηση. Το βλέπω τώρα και στα τρία. Έχω απέναντί μου τρία κανάλια διαφορετικά. Είναι στα δικαστήρια απ' έξω και ζητάει την επιμέλεια ο αδερφός της μικρής. Αυτά. Ας ελπίσουμε να μην πάει, να μην συμβαίνουν πράγματα που πάει το μυαλό, ας πούμε, σε πολλούς ανθρώπους που... Πολύ σύντομα θα ξεδιαλύνει αυτή η υπόθεση, εγώ έμαθα. Και ένα τελευταίο, ναι, να μου επιτρέψεις, να κλείσω με ένα πιο ευχάριστο τόνο. Ναι. Γιατί δυστυχώς κάθε φορά που κάνουμε αυτά τα μη ποδοσφαιρικά... Μας μαυρίζει η ψυχή, φίλε. Μας μαυρίζει η ψυχή, λοιπόν. Θέλοντας να τιμήσω το εξαιρετικό γκολ του παίκτη Πανετολικού. Ωρε φίλε. Το Μουνιέ καλλιγραφία. Η οποία μπάλα, για όσους δεν έχουν δει, έχει κάνει στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα πλασέ στο γάμα και η μπάλα βγαίνει από την περιοχή. Από το Αγρίνιο. Φεύγει από το Αγρίνιο. Και ξαναμπαίνει μέσα. Έχει πάει στο Μεσολόγγι. Φανταστικό γκολ. Θέλοντας να τιμήσω, λοιπόν, θέλω να σου ξαναθυμίσω εξαιρετική δεκάδα ποδοσφαιριστών. Όχι! Όχι, το μεσημέρι! Άστο, όχι τώρα! Εντάξει, λοιπόν. Όχι, το μεσημέρι! Προσεχώς! Γεια σου, Στράτο. Ωπα, αυτή η δεκάδα είναι, δε, θα πάμε φυλακή. Ναι, γεια σας! Καλημέρα σας! Καλά, ρε Κωστή. Καλό σας, Δελάρα. Γκολ μου νιέ γαρίφαλα, λέει. Το θέλω με τον καπέλο δίπλα-δίπλα στον πάγκο. Ναι, Κωστή, 2.83 και θα πάω φορά. Κάτσε. Έλα, Σιλάρα, μου σε έβαλα, ναι. Από τότε που κουπανίσανε τον Τζίλο, δες πως πήρανε το μήνυμα οι υπόλοιποι διαιτητές. Μέσα στο Καραϊσκάκι πως απέναντι δεν δώσαμε τον Παραθηναϊκό, με τον Όφη, με τον Όφη. Τον Αστέρα Τρίπολη, πρώτη αγωνιστική, φίλε, Αστέρα Τρίπολης, στον Παράλες γίνεται πεναλτάρα. Αλλιώς ξεκινάς, δηλαδή, με χ, μέσα στην έδρα σου ξεκινάς αλλιώς, φίλε, και μπινελικιά. Ο διαιτητής που είναι στο Βάργη, στο Κυπριβά, πολύ λακαμάς για να τα δώσει. Σε λέει, πού πάνε να μπλέξω εγώ τώρα, ρε φίλε. Χωρίς να σημαίνει
ότι μας άρεσε η ομάδα έτσι όπως έπαιξε τα δύο μάτς, τα είπαμε τα δικά μας, κάναμε την αυτοκριτική μας. Είναι έτερον εκάτερον. Έτσι. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, αλλά υπάρχουν και αυτά, παιδιά. Να μην τα πούμε. Ποτέ δεν ψάξαμε να βρούμε, φιλέ. Ποτέ. Αλλά δεν γίνεται αυτοί να χρωστάνε παντού για το γήπεδο, για τα χρέη του Κοσκοτά, να μην πληρώνουν μία, να παίρνουν άδεια κανονικά, να μην εφαρμόζονται οι νόμοι, συνέχεια να τους καλύπτουν, πόρτες να μην ανοίγουν στο παιχνίδι με εμάς, να σουλατσάρουν οι επιστήμονες στην εισαγωγικά νεκρή ζώνη που είναι μόνο για ποδοσφαιριστές, να κάνουν ό,τι γουστάρουν, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένα. Οι διαπιστεύσεις με τη σακούλα, έτσι, οι διαπιστεύσεις. Πάρε κόσμο. Να βγαίνουν εισαγγελείς, να τους κατηγορούν για στημένα, για 9 ομάδες δορυφόρους, και να μην ασχολείται, να μην πηγαίνει η υπόθεση στην ακροαματική διαδικασία. Ο Τζίλος 19 Δεκεμβρίου θα το βάλουμε να σβήσει δυο κεράκια. Δεν εφαρμόζεται τίποτα. Είδες για την κοπέλα που τη ρίξαν το Βιτριόλι πώς τους βρήκαν τα καμπάνια. Με κλειστά κινητά, έτσι. Από μια τηλεκάρτα. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Μα τους έχουν βρει, φίλε. Εδώ άλλος πήγε μόνος του, ρε φίλε. Μόνος του πήγε και παρουσιάστηκε. Τι να λέμε τώρα, ρε παιδιά. Δεν είναι. Εδώ η αστυνομία την έκανε τη δουλειά της, φίλε. Τους βρήκαν. Δεν είναι ότι δεν τους βρήκαν. Από εκεί και πέρα είναι. Και λέει, ο ίδιος Μπράβος που ήταν στο Χίλτον ήταν και στην υπόθεση. Το ίδιο άτομο. Αυτό πώς το λένε, Πρωτογεράκι, Πρωτοπεριστέρι, Πρωτο. Μπεκάτσα. Υπάρχει κανένας, παιδιά. Κανένας, φίλε. Αυτός που ήταν και στη σπηλιά μαζί με τον Οδυσσέα. Με τον Πολύφημο. Τα έχουν ξεφτυλίσει όλα. Δεν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη. Ο κανένας. Δεν μπορεί να πιστεύει ότι σε δικαιοσύνη του πουθενά, ρε φίλε. Ο κανένας. Πουθενά. Πάνε πανηγυρίζουν στην Κωνσταντινούπολη με φανέλες του Ολυμπιακού και εσύ μετά αυτός περιμένει να σε δικάσει. Ακριβώς. Όταν βγαίνει υπουργός και λέει άντε να τελειώνουμε, λέει να το πάρουμε κιόλας. Δηλαδή. Που εμάς αποδέχτηκε την ποινή, είναι τόσο κύριος ο Ιβάν. Τι. Αποδέχτηκε την ποινή. Τιμωρείται, φίλε. Αυτοτιμωρείται, φίλε. Αυτοτιμωρείται. Κάνει και τις μπουζες έξω μέσα στο γήπεδο πάνω στη γραμμή του Αράουτ. Μόνο που δεν πήγαν να παίξουν μέσα στο γήπεδο. Ακριβώς. Ακριβώς. Για ποιο είδος, για ποιο επίπεδο μιλάμε τώρα. Κανένα, φίλε. Κανένα. Κανένα. Στελάρα μου, σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ, αυτές τις τρεις και τέλος. Να πάμε διάλειμμα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πιο πολύ έρχονται στα λόγια μου. Θυμάσαι που ψηφίσανε όχι και μετά έγινε ναι ή το αντίθετο. Πώς δεν το θυμάμαι, το 15. Λοιπόν, αυτά που έλεγα εγώ πριν τις εκλογές. Όχι, έπεσες. Πάμε τώρα. Ναι, έπεσες, Άκη. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καρατιά λοιπόν, στον Άκη, στην καροτίδα. Λοιπόν, επειδή είμαι λίγο εκνευρισμένος, ας πούμε, κατάλαβες γι' αυτό. Ναι. Λέω δεν θα γλιτώσει κανένας. Κανένα σήμερα. Θερίζεις. Μην παίρνετε τώρα άλλο, μην παίρνετε να πάω σε διάλειμμα. Τώρα οι δύο που είναι μέσα. Λοιπόν, ναι. ακούστε τώρα. Ναι. Ο καθένας κάνει μια εκπομπή. Άρα θα κάνεις ημέρα ακροατή. Είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ναι. Δεν μπορεί να μην κάνεις όλες αυτές τις μέρες. Ναι. Πρωί άλλος, μεσημέρι άλλος. Άλλος, εντάξει. Ναι. Εντάξει, ακροατής. Ναι. Και θα συντονίζει τη συζήτηση. Ναι, σωστά. Λοιπόν, αν κλαίνε, εμένα με βγάλανε την απόφαση την ημέρα του αγώνα. Αν παίξουν με τη Wolves, ποιος αυτός 1-0. Σωστά. Από πίσω. Από Αράουτ. Από Αράουτ. Συγγνώμη κύριε. Συγγνώμη κύριε. Κουραστήκατε. Με μεγάλη καμπύλη. Κουραστήκατε. Έτσι. Βρεάτε αφήστε μας ήσυχους. Άιτε αφήστε μας ήσυχους. Ουστ. Άιτε τώρα να πούμε. Μην πούμε εκεί πέρα χειρό. Βγάλανε να γίνει φωνικό εκείνη την μέρα. Να χυθεί αίμα να πούμε. Αυτό φίλε. Πλάκα μας κάνετε ρε παιδιά. Αυτό. Πλάκα μας κάνετε. Καταλαβαίνετε τι έγινε εκείνη την μέρα. Να πούμε αυτή τη δικαιολογία τώρα να. Καταλαβαίνετε εκείνη την ημέρα με τον Βόλο τι μπορούσε να συμβεί εκείνη την ημέρα με τον Βόλο. Ο κόσμος το έσωσε πάλι. Άσε, ο λαός του Πάου. Δάγκωσε τα χέρια του ο Κοσμάκης. Δάγκωσε τα χέρια του, φίλε. Και αυτοί που ήταν στο κήπεδο και αυτοί που δεν ήταν στο κήπεδο. Όλοι. Θα πήγαιναν εκεί και θα γινόταν ένα τέτοιο πράγμα. Ακριβώς. Γι' αυτό μην με λένε δικαιολογίες τώρα. Όπλησαν, ήθελαν να οπλίσουν χέρια. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα ήθελαν αίμα. Αυτοί που αποφάσισαν τη συγκεκριμένη ώρα του αγώνα έκαναν μια εγκληματική πράξη, φίλε. Και κάθε έτσι, κουβέντα, κάθε μου κουβέντα τη μετράω. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να ακριβώς. Δικαστούν. Υπάρχει λόγος που μπορούν να δικαστούν. Ειδικά γι' αυτό.
Δεν θέλω να πω ονόματα. Δεν δίστασαν. Όχι, δεν δίστασαν. Είναι αδίστακτα. Αδίστακτα την ώρα έτσι, του μάτς. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Όταν στέλνεις τον κόσμο να σκοτωθεί, γιατί αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε. Αυτό. Δικάζεσαι. Μια ζωή έβγαζαν αποφάσεις. Δεν θέλω να πω κανένα στο όνομα. Μια ζωή έβγαζαν αποφάσεις. Άλλη μέρα και εκείνη την ημέρα διάλεξαν συγκεκριμένα τη μέρα του αγώνα. Έτσι. Ναι, και οι δικαιολογίες οι υπόλοιπες που είπαν δεν με αγγίζουν, να δικαστούν. Όλοι αυτοί. Και ο ηθικός αυτούργος και όλοι. Και ο ανήθικος. Δεν έχει σημασία που έχει βουλευτική ασυλία. Πρέπει να πάει στο δικαστήριο. Έγκλημα, φίλε. Έγκλημα. Τέλος. Δεν υπάρχει. Νομίζω το περιγράφουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έγκλημα. Πάμε παρακάτω. Τώρα, στο άλλο. Ο κάθε ένας που βγαίνει εκεί, κύριε Μάρτενς, είστε κουρασμένος. Ξεκουράστε την ομάδα σας, δεν μας πειράζει εμάς. Βάλτε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, δεν έχετε. Βάλτε κάποιους ξεκούραστους. Αλλά τρεις μήνες δεν καθόταν, τι κούραση, δεν κατάλαβα. Ναι, δεν ξέρω, ναι. Αυτό δεν παραπονιέται. Ναι. Γιατί λέει εμείς θα ξεκουραστούμε μια μέρα λιγότερο. Πόσες φορές εμείς, πες του. Ρε, κλάψα παντού. Σε δύο μέρες παίξαμε. Κλάψα. Εμείς. Πόσους τελικούς έχω παίξει κάτω. Αμέτρητους. Αυτά έναν έπαιξα εδώ, ρε. Έναν έπαιξα. Δεν μέτρανε. Όχι, okay. Έγινε Παναγιώτη λοιπόν, μου. Λοιπόν, πάμε 485 για τη φανέλα, για την κλήρωση. Τέλεια. Σέβαλα. Ζουμουσού, αδέρφια. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Άμυνα όλοι. Έτσι. Και μην πιστεύετε κανέναν πλέον. Ό,τι βλέπουν τα ματάκια σας. Αυτό. Και αυτό. Ξανά να μην βρεθεί ο ΠΑΟΚ. Παρακαλώ, δεν γνωρίζω κανέναν από τη διοίκηση. Ειλικρινά μιλάω, δεν ξέρω κανέναν. Ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Ναι. Δεν θα πω. Αλλά ξανά δεν θέλω να βρεθεί σε ανάπηρη πόρτα και να μπει μέσα. Αναστροφή και γεια σας. Τρόπους. Τελείωσε. Φιλιά, γεια σου Παναγιώτη. Πούλμαν, και ποτέ ξέρω. Όπισθεν και γεια σας. Φιλιά. Γεια σου Παναγιώτη μου. Γεια σου Ζου μου, ζου αδερφέ μου. Πάμε, τελευταίος. Ναι! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς τον Ανδρέα! Είμαι ο Ανδρέας. Γεια σου Ανδρέα, έλα Νέα Υόρκη. Γεια σου Κωστάκη. Θα σε ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να γυρίσει ο Πλήβης, ο Πεκταράς? Και ακούγεται. Το γράψανε οι Άραβες, αλλά τώρα δεν είναι ώρα για μεταγραφές. Έχουμε ακόμα μάτς, ναι. Δεν είναι κακό το παιδί. Πήγε να οικονομήσει ο άνθρωπος. Δεν είναι κακό. Εσύ τον θες. Τον θες δηλαδή. Τον θες. Ήταν στο Πούλμαν, βέβαια. Πεκταράς είναι. Και εγώ. Όλοι πάμε για τα λεφτά, κύριε Κωστάκη μου. Και εσύ το ίδιο θα έκανες κι εγώ. Όλοι. 2 εκατομμύρια το χρόνο, πολλά τα λεφτά. Αλλά είναι και στο Πούλμαν. Τι να κάνουμε, είναι καλός εργάτης. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, Ανδρέα μου. Δεν είναι. Δεν είναι. Πολλά άλλα πράγματα μετράνε στη ζωή. Όχι, λέω γενικά, επειδή λες ότι... Ναι. Εγώ είμαι στην Αμερική, Κωστάκη μου, εδώ είμαι 30 λεπτά. Δεν ξέρω τι μετράνε στην Ελλάδα, εδώ είμαι 30 λεπτά. Για τα λεπτά έβγει ο άνθρωπος. Ναι. Τι είπα, ο Κάρα και με λες εσύ και αυτά, για τα λεπτά. Ναι. Και ξέρεις κάτι, να με θυμηθείς και στο Σαουσέσκου, πάρε το εσύ πίσω. Ο Λουτσέσκου. Πάρε το εσύ. Πού θα πάνε, εδώ θα έρθουνε φίλε, εδώ είναι παράδεισος, Ανδρέα μου. Τα λεφτά αγόρι μου, τα λεφτά αγάπη μου. Εγώ είμαι στην Αμερική 37 χρόνια, όλα για τα λεφτά γίνονται. Ναι. Ακούς αγόρι μου, θα γυρίσει. Ναι Ανδρέα μου, ναι. Ναι αδερφέ μου, ναι. Φιλιά στη Νέα Υόρκη, πάω σε διάλειμμα. Γεια σου Άντριου, γεια σου Παουξάκη. Να σου πω, πάρεμε στην κλήρωση του Νικολαίδη, μια πασαφόρα, μια καριόκα. Γεια! Τι γίνεται ο Ανδρέας, ρε, τι γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, διαλυματούμεν επιστρεφώ. Γυρίζω, κληρώνουμε σήμερα στις 3 με τις 2 εκπομπές. Φανελάρα ΠΑΟΚ, αυθεντική, ασπρόμαυρη, υπέροχη, μάκρον. Η γνήσια, η περσινή είναι αυτή. Της κατάκτησης του έτου πρωταθλήματος. Αυτά είναι κοιμήλια, ρε, παιδιά. Αυτά είναι για να μπαίνουν σε τζάμι, σε βιτρίνα, σε κάδρο. Και μια υπέροχη καφετιέρα Boss Τάσιμο από την Electronet. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, επιστροφή, πάμε κατευθείαν στις γραμμές, λέω μία ακόμα φορά ότι κληρώνουμε καταπληκτικά δώρα σήμερα, μια φανέλα ασπρόμαυρη ΠΑΟΚ, η αυθεντική, η περσινή, με τη μαύρη πλάτη, μ' αρέσει εμένα
περισσότερο από τη φετινή με την άσπρη, αλλά αυτά είναι περί ορέξεως pumpkin pie. Εννοείται μάκρον, εννοείται αυθεντική, εννοείται γνήσια. Large είναι το μέγεθος. Αν είστε πιο αδύνατος, φάτε. Εύκολο να παχύνετε. Αν είστε πιο χοντρός, ρουφιχτείτε. Έτσι, για να έχετε τέλος πάντων μια εφαρμογή πρέπουσα. Και μια υπέροχη καφετιέρα Boss Tassimo. 40 ροφήματα διαφορετικά από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Καταπληκτική μάρκα εννοείται. Φυσικά καταπληκτικό και υπέροχο δώρο. Η κλήρωση θα γίνει, όλα θα τα κληρώσουμε. Τρεις παρακάτω ψηλά το μεσημέρι. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένετε άλλο. Ναι! Χαίρετε. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Βάλτε πρώτα το 679 για το διαγωνισμό. Ω, Χρήστο, σήμερα σ' ακούω καμπανίσιο, σαν να είσαι εδώ απ' έξω. Δεν οδηγάω γι' αυτό, καμπανίσιος κανονικά. Λοιπόν, και θα κάνουμε και δύο αποκαλύψεις κοστιούμου σήμερα. Βεβαίως. Λοιπόν, το ποιο ήταν το σύνθημα που φώναζαν στο Μουνιέ όταν ήταν μικρό στη Γαλλία και έπαιζε ποδόσφαιρο. Ναι. Τον φώναζαν Γαύρι Μουνιέ, να ξέρεις. Ναι. Γιατί το Γαύρι στα γαλλικά σημαίνει τρέξε γρήγορα. Τρέξε γρήγορα. Και τον έλεγαν επειδή ήταν πολύ γρήγορο, τρέξε γρήγορα Μουνιέ και τον φώναζαν όλοι μαζί. Γαύρι Μουνιέ. Γαύρι Μουνιέ είναι στα γαλλικά, έτσι. Ναι. Ένα είναι αυτό. Και ένα κομμάτι την απολογία του γνωστού Θόρ από την Κοκκινιά. Ναι. Να ξέρεις ότι γύριζαν ταινία. Το The Avengers of Κόκκινια. Ναι. Και όπως το ρόλο του Thor το παίζει ο Chris Hemsworth είναι, ναι, στη, ναι, Marvel. Ναι. Εδώ το παίζει ο Chris First Falconakis, ναι, ο οποίος λέει, είδε τον Τζίλο λέει, και νόμισε ότι είναι κατάσκοπος, γιατί με αυτά τα μούτρα λέει, που είναι σαν εξωγήινος. Τον έστειλε, λέει, ο Θάνος, όχι ο γιος σου. Αυτός λέει που είναι για να καταστρέψει το σύμπαν. Γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Και τον κοπάνησαν, Κωστή. Απλά λέει μπερδεύτηκε. Τώρα θα μου πεις, όποιος έχει μούτρα εξωγήινου, άμα τον δέρνα τον Κομίνη, πρέπει να τον είχαν κάνει τούμπανο. Αλλά εκείνος είναι από άλλο σύριαλ. Ο αρχηγός των εξωγήινων. Αυτό είναι Star Trek, είναι του Spock, ο χαμένος γιος. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό τη γλίτωσε. Αλλιώς είχαν σκοπό, λέει, και εκείνον. Να το κάνουν μεταξύ σφύρας και άκμονος. Φίλε, αυτό δεν είναι αυτή. Αυτό πιάνει δορυφορικά και βλέπεις Β' Βραζιλίας, χωρίς κεραία, απλά σηκώνεις το χέρι σου και με αυτά τα βιάνει. Παρανά. Βιάνια. Φίλε, τι παρανά, παρανάλωμα πυρός. Παρανάλωμα. Δεν γίνεται, κοίταξε. Φίλε, μια φορά γύρισε απότομα το κεφάλι του στο σχολείο, έτσι, και ισοπεδώθηκαν δύο νηπιαγωγεία δίπλα. Έτσι. Ευτυχώς δεν είχαν παιδιά μέσα. Ναι. Η SpaceX τώρα που στέλνει δορυφόρους, τους στέλνει από την Ιγουμενίτσα. Από την Ιγουμενίτσα, Από την Ιγουμενίτσα, εκεί μένει ο Κομίνης. Λέει ότι έχει πάρα πολύ καλή δορυφορική λήψη και λέει φεύγουν πολύ πιο εύκολα. Ωραία, τι γίνεται. Εμείς θα τους τρελάνουμε, δεν θα μας τρελάνουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν βγαίνει ο υπουργός, φίλε, ο κύριος Στόν Όρθον Πετρίτη, πώς λέγεται αυτό εδώ. Ο Φρίστο. Ναι, ναι. Και λέει ότι. Να πανηγυρίσουμε κι εμείς ένα πρωτάθλημα. Ναι, μωρό, κακομύρης. Ξέρετε, εσείς μπορεί να έχετε μια ομάδα και δικαίωμά σας να είστε, αλλά σας ψήφισε όμως ο ελληνικός λαός. Κρατήστε έστω και λίγο τα προσχήματα. Βάλατε το Playmobil. Τι προσχήματα, να κάνει τη δουλίτσα. Έτσι. Να ξεφτυλιστεί, ας πούμε, αλλά ρε παιδί μου, κρατήστε λίγο τα προσχήματα. Το έχετε ξεφτυλίσει δηλαδή το θέμα και νομίζω ότι ακόμη και. Τα πιο κομματόσκυλα κάποια στιγμή, αν είναι έστω και 1% ΠΑΟΚ, θα αγανακτήσουν μαζί σας. Έναν ενδιασμό εσωτερικό έχω. Μία αμφιβολία. Εκεί που έχω τύψεις είναι βλέποντας τα Playmobil του γιού μου στο πάτωμα. Ναι. Νιώθω ότι δεν είναι τίμιο απέναντι στα Playmobil. Δεν είναι. Όντως δεν είναι. Δηλαδή, όντως πραγματικά, είναι. Δηλαδή, δηλαδή βλέπω το. Αλλά τι να κάνω όμως. Τι να κάνω. Αναγκάζομαι. Το λέγαμε Lego, αλλά δεν γίνεται. Κωστή μου, δεν είναι. Μοιάζει πιο πολύ με το Playmobil. Είναι κολλητός του Ένινγκ. Λέγκο ό,τι μου πουν. Εγώ το λέγκο. Λέγκο τις λέξεις ό,τι μου πουν. Λέγκο και κάνω. Και πράττω. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, Χριστάρα μου. Γεια σου, Κολομπάμπουε. Πάμε εδώ. Γεια σας. Εδώ είμαστε. Ναι. Ναι. Καλό το παιδί. Good the child. Έλα. Μ' ακούς. Όχι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν με ακούτε! Έλα, αγόρι, μας τον απέξει! Απαγορεύεται να σ' αγαπώ. Πόσο ήθος! Είναι κίνδυνο να σε κοιτάω. Είναι κίνδυνο να με κοιτάω.
Έλα για σένα πάρτο. Θα μας χαλάσεις όλους Καραγιάννη. Είναι σε μια λίγη. Είμαι παντρεμένος και από τα λαθρέα τα φιλιά καμένος. Δικό σου συνέχισε. Άντε γιατί πολύ βουρκώσαμε πάλι. Άντε θα μας τρελάτε μυαλό. Ρε εμείς θα τους τρελάνουμε να ξέρετε ρε. Θα πεθάνουμε από ΠΑΟΚ και δεν θα ξέρουν, δεν θα ξέρουν από τι πήγαμε. Και θα έρχονται και οι άλλοι που θα βρουν γιατί πήγαμε και θα πεθαίνουν και αυτοί από ΠΑΟΚ. Έλα, βαράτε, βαράτε. Αγόρι μου. Αυτά είναι. Γεια σου Καραγιάν. Πόσο ήθος, πόσο ήθος, βαθύ ήθος. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Κάτσε να χαμηλώσω λίγο. Τώρα είμαστε τέλεια. Βασικά είσαι καταπληκτικός, θεσπέσιος, θέλγεις, εντυπωσιάζεις. Και βάζω και υπογραφή σε αυτά που είπες βασικά. Δημητράκη εσύ είσαι. Ναι. Έλα αγοράκι μου, έλα Angel Events. Πού είσαι αδερφέ μου, πού είσαι αγοράκι μου. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια επισήμανση, μάλλον παρατήρηση, κάπως θέλω να το πω, αλλά δεν ξέρω πώς θα το... Αυτό που θες να πεις, βγάλ' το από μέσα σου, αγόρι μου, βγάλ' το. Θα το βγάλω από μέσα μου, λοιπόν. Ναι. Συνήθως ο λαός λέει ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Ναι. Συζητάμε εμείς και η μισή Ελλάδα για το ήθος πιονού του ανθρώπου που δεν βλέπει, δεν τον νοιάζουν τα παιδιά που θα πεθάνουν. Τα παιδιά που θα πάρουν από το πλοίο αυτό το πράγμα που εμπορευόταν. Δεν λέμε όνομα, άρα δεν είμαι μιμήσιμος. Όχι, τίποτα, δεν είπες. Μέχρι τώρα το πας, άριστα το πας. Άριστα. Και έχουμε ακόμα εμείς οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οπαδοί, τα αρρωστάκια του ΠΑΟΚ, την, ίσως, την αποδεξιό, πώς να το πω, την μικρή ελπίδα ότι αυτός ο άνθρωπος και όλοι όσοι είναι κάτω από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι δασκαλεμένοι από αυτόν τον άνθρωπο, και δεν ξέρω αν θα τεχθεί τη δίκη της Δευτέρας ακόμα και δημόσιοι υπάλληλοι. Παντού είναι, φίλε, πλοκάμια παντού αδερφέ. Είναι στα πλοκάμια. Αυτό το τέρας, γιατί περί τέρατος πρόκειται δολοφόνου με αυτό που θα πήγε να κάνει. Έτσι δεν είναι. Μαζικά φίλε, αυτό είναι σκορπέ το θάνατο. Ναι. Έχουν το θράσος κάποιοι και στην πόλη αλλά και στην Αθήνα που δεν με ενδιαφέρει η Αθήνα. Η Αθήνα μπορεί να βουλιάξει αν θέλει γιατί τα ζητάει ο ποπός της. Να τους πενεύουν και να τους αποθεώνουν. Και εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, να πω για τη Βόρεια Ελλάδα, που υποστηρίζουν αυτή την ομάδα που έχει, η ομάδα καλά είναι όπως είναι, η ιστορική ομάδα της Θέλειας κάνει. Αλλά έχει αυτό που έχει για πρόεδρο. Και μπορούμε να το συγκρίνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο δικός μας ο πρόεδρος. Έτσι. Και δίνει ψωμί, φαγάκι, δουλίτσα χωρίς κανένα μα κανένα ψεγάδι παλιανθρωπιάς. Και τώρα συζητάμε... Αυτό είναι που τους ενοχλεί, φίλε. Και μπορούμε να συγκρίνουμε το τέρας στην κυριολεξία, γιατί έχουμε παιδιά όλοι. Το τέρας που είναι από πίσω και χάρη του χρήματος και χάρη οποιοδήποτε, δεν μας ενδιαφέρει για ποιο λόγο θα το κάνει, για την εξουσία, για οτιδήποτε θα το κάνει. Για χάρη όλων αυτών των πραγμάτων θα δολοφονήσει 2 τόνοι. Θα δολοφονούσε παιδιά. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα. Μιλάμε για ένα τέρας το οποίο εγώ συνήθως στα αποσταρίσματά μου, όταν θέλω να εκφραστώ και θέλω να εκφραστώ με την κακία που δεν έχω, αλλά βγαίνει από μέσα μου γιατί είναι θυμός, ξέρεις τι λέω, φρέμασμα σε δημόσιο χώρο για παραδειγματισμό. Ούτε φυλακή, ούτε του φεκισμό. Έχω εκνευριστεί από το πρωί και ακούγοντας πράγματα και στην τηλεόραση και χθες, πράγματα τα οποία άκουγα, δηλαδή... Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, φίλε. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Τον άνθρωπο. Γιατί άλλο η ομάδα... Και αυτό που είπες πάρα πολύ σωστά, παίξαμε 2 αγώνες με την ακατανόμαστη αυτή ομάδα, χάσαμε, εμείς φταίμε. Μόνοι μας, τι, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες.
απόλυτη βρωμιά άλλο που είναι γύρω από την ομάδα και την προφυλάξη. Και άλλο να τους βγάζω λάδι και να κάνω τα στραβά μάτια, φίλε. Εδώ μιλάμε για έσχη. Και το κάνουμε εδώ πάνω. Και το κάνουμε... Θέλω πάρα πολύ, ρε φίλε, και θα το κάνουμε, το ξέρεις αυτό κάποια στιγμή, να βγω στον αέρα και να πω ονόματα. Εσύ τα παίρνεις από αυτό το payroll της ομάδας, εσύ τα παίρνεις, και να μην μπορεί να με ακουμπήσει το σουρού. Γιατί θα το πω. Μόνο ιντερνετικά. Θα το πω ιντερνετικά, φίλε. Γεια σου, Δημητράκη. Τι τα παίρνουμε και γιατί. Να το κάνεις, αδερφέ. Φιλιά. Γεια σου, Δημητράκη. Γεια. Πάμε εδώ. Αυτές οι τέσσερις και τέλος, παιδιά. Ναι. Καλημέρα, Κουζή. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Έλα. Καλώς τον. Αυτό που είπε το παλικάρι. Ναι. Κατά λάθος το πιάσαν αυτό, έτσι. Γιατί περάσαν και άλλα πιο μπροστά. Δεν πιάσαν κανένα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Α, και εσύ είσαι. Τώρα σε κατάλαβα. Ναι. Έφαγες πριν τάκλινγκ από τον Καραγιάννη. Πάλι από τον Καραγιάννη. Ναι. Αυτό το παλικάρι, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ του συγχωρώ. Ο Καρατιάνης είναι, όχι ο Καραγιάννης. Καρατιάνης. Για πες, Άκη. Για πες. Λαχείο δεν θα πάρω από αυτόν ποτέ. Λοιπόν. Έρχεται σε λίγες μέρες, καταρχήν να πω κάτι που ο κόσμος δεν ξέρει. Σε λίγες μέρες θα γίνουν κάτι εκλογές στην ΕΠΟ. Στην ΕΠΟ, το ξέρουμε. Στη Λίγκα. Όχι στην ΕΠΟ. Στη Λίγκα. Ναι. Στη Λίγκα. Στη Super League. Ναι. Αυτοί που θα ψηφίσουν αυτόν εδώ πέρα, τους έριξε πριν λίγες, όχι μάλλον δεν τους άφησε πριν λίγες χρονιές που ήταν στη ΓΑΜΑ, δεν τους άφησε να ανεβούνε. Και τώρα θα τον ψηφίσουνε. Αυτά τα λέω αυτόν τον, στα δικά μας τον, αυτά και στα δικά δικηγόρο, πώς λέγεται, Μπατσιούκαν, όχι Μπατσιούκανες. Δεν μας ενδιαφέρει πώς λέγεται αυτός ο άλλος. Έχει ένα περίεργο όνομα. Ούτε ο άλλος μας ενδιαφέρει. Όχι, απλά ενδιαφέρει γιατί από τη μία είναι ο Κούγιας και από την άλλη είναι αυτός. Και δεν θα ψηφιστεί ο Κούγιας. Του Παναθηναϊκού είναι ένας, εντάξει. Είναι, ένας δικηγόρος, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν το λέω ηρωνικά, δεν θυμάμαι το όνομά του, είχε ένα περίεργο επίθετο. Δύσκολο επίθετο, ναι. Δύσκολο. Δεν το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, όσο για το άλλο που είπα πριν και δεν πρόλαβα γιατί ο Καραγιάννης με έβαλε τέτοιο κόφτη. Αυτός εδώ πέρα μάζεψε όλους τους γαύρους από όλα τα κόμματα και τους έβαλε στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί έχω ένσταση εγώ. Αντιπολίτευση κάνω εγώ στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία, δεν κάνω πουθενά. Ναι. Γιατί χειρότερος από το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός εδώ πέρα. Ο χειρότερος, γιατί και αυτός έκανε ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάζεψε όλα τα πάντα γύρω-γύρω και τους έβαλε χωρίς να είναι βουλευτές. Ο μόνος που την πλήρωσε, γιατί πήγε είπε κάτι, ήταν ο Ζαγοράκης. Ναι, ο μόνος παρετήθηκε. Καταλαβαίνετε, παιδιά, τι γίνεται. Όταν σας τα έλεγα πριν 6-7-8 μήνες. Παυλάρας τώρα το κατάλαβε. Και έχει ακόμα χειρότερα. Έγινε, Άκη. Τον Αυγενάκη γι' αυτό τον κρατάνε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το φιλάρε του. Προτελευταίος. Έλα, φιλάρετε. Έλα, γόρι μου. Έλα. Σε ακούω. Καταρχάς να πω στον Ανδρέα ότι κάθεται και ξενυχτάει, κάθεται και ακούει, αλλά δεν το κάνει για τα λεφτά. Ακριβώς. Είναι αυτό που λες εσύ, τόσο πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό ίσως. Ένα μας κομμάτι είναι αυτό που πρέπει να το κρατάμε μέχρι να πεθάνουμε και είναι η παιδικότητά μας. Αυτό ακριβώς. Το παιδί μέσα μας. Αυτό. Αυτό είναι ίσως το πιο αξιόπιστο και το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να ζει κανείς. Και επειδή ανέφερε κάτι, με συγχωρείτε που σε διακόπτω. Λέει, Κωστή, εσύ λέει για τα λεφτά δεν θα έφευγες. Φίλε, όταν μου δόθηκαν πολλά λεφτά, δεν έφυγα. Και όχι ότι δεν τα έχω ανάγκη, μια χαρά τα είχα. Όμως έβαλα άλλα πράγματα μπροστά. Επειδή το είπε προσωπικά, μου είπε, Κωστή, δεν θα έφευγες. Ναι. Υπήρξαν στιγμές που μου στρώθηκαν ποσά που με ζάλισαν και έχασα τον ύπνο μου το βράδυ. Γιατί μεγαλώνω οικογένεια, έτσι. Αλλά έβαλα άλλα πράγματα μπροστά. Το λόγο και την συνέπεια και τις αρχές. Αυτό. Μα κλείνω την παρένθεση. Δεν θέλω να το κάνω προσωπικό, απλά επειδή με ρώτησε ο φίλος μου Ανδρέας γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Κάνει αυτό το κομμάτι, κυριολεκτικά γίνεται δίσκαμπτος, σκληραίνει και η ζωή γίνεται σκληρή γι' αυτόν. Δηλαδή δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα και είναι και πολύ βαριά. Αλλά το θέμα μου είναι το εξής. Χθες το βράδυ στη δίκη της Δευτέρας, δεν ξέρω γιατί, όσο παρακολουθούσα, μου ερχόταν στα αυτιά και πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το ξεχάσω,
αυτό το κατασυρωήν αθώος. Κατασυρωήν αθώος, πάρα πολύ πετυχημένο, παιδιά. Κατασυρωή και κατά εξακολούθηση, άμα θες να το κάνουμε ακόμα πιο... Έτσι είναι. Υπερατού, τι αθωάρα που είσαι, ρε φίλε. Έτσι είναι, έτσι. Είναι, άμα μο... είναι και φαίνεται. Μοσχοβολά η αθωότητα. Είναι και φαίνεται. Και αυτό δεν αντιμετωπίζεται μέσα σε ένα μήνα. Ούτε σε ένα χρόνο. Όταν έχει τέτοια δομή, έχει γίνει τόσο ισχυρά συγκροτημένο εδώ και τόσα χρόνια βήμα, αυτό για να γκρεμιστεί, θέλει προσπάθεια. Πολλά χρόνια. Είναι, το απόστημα είναι, η ρίζα του είναι πολύ βαθιά, παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Θέλει αγώνα. Δεν ματσάμε όμως. Δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε. Όχι, δεν βέβαια. Δεν χρειάζεται να νιώθουμε όχι, ότι μας κάνουν έτσι ή μας κάνουν αλλιώς. Υπάρχει άνθρωπος που αντέχει. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Τι καταλήγουμε. Μια οποιαδήποτε ήττα δεν είναι ήττα για πάντα. Είναι μια μάχη έτσι. Που χάθηκε, αλλά ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Και εκεί πέρα αυτός που έχει τη δύναμη θα είναι αυτός που θα νικήσει στη διάρκεια. Αν τυχόν θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα μας, είναι να είμαστε δίπλα της. Έστω και όταν χάνονται μάχες. Ειδικά τότε, λέω εγώ. Θα μου επιτρέψεις να αλλάξω το έστω, και να το κάνω ειδικά τότε. Ναι. Μετά από 1,5 χρόνο, θυμήθηκαν πόσο χάλια είναι η ομάδα μας. Yeah. Λοιπόν, όταν δεν μπορείς να μιλήσεις για 1,5 χρόνο και μετά ξεσπάς... Εμφανίζεις, τι να κάνεις, καημό έχεις. Θα το κάνει, τι να κάνει. Κάποιο πρόβλημα. Γεια σου, φιλάρετε μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Δύο τελευταίες γραμμές. Ναι. Έλα, ρε Κωστάκη, έλα, ρε Κωστάκη. Καλώς τον. Έλα, Βασιλάκη μου, έλα. Λοιπόν, εγώ παίρνω σήμερα. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε ένα φίλο μου εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Που έχει υποστηρίζει μάλλον την ομάδα του συμπολίτη μας. Είναι Άριανος το παιδί. Ναι. Θέλω να του δώσω τα συγχαρητήρια πώς τα κατάφερε μέσα σε 17 δευτερόλεπτα να φάει 2 γκολ αυτή η υπέροχη ομάδα, γιατί και εμείς τα πέτρινα χρόνια κατεβαίναμε με αξιοπρέπεια παντού και γενικά ειδικά με αυτούς τους ακατανόμαστους. Λοιπόν, θέλω να του στείλω τα συγχαρητήρια για τη μεγάλη ομάδα που έχουν, τον μεγάλο τον πρόεδρο που έχουν, λοιπόν, για την καλή τους εμφάνιση και στο πρωτάθλημα και προχτές. Αυτό ήθελα να του στείλω τα συγχαρητήρια. Λοιπόν, τώρα όσο για την ομάδα μου, θα πολεμήσει μόνη της με τις πλάτες πάντα του Σαββίδη και του λαού δεύτερο. Γιατί αυτοί εκεί κάτω δεν ξεβρωμίζουν, αδερφέ, με τίποτα. Αυτό να θυμάστε. Λοιπόν, την καλημέρα μου και να είστε πάντα καλά. Γεια σου, Βασιλάκη μου, φιλιά. Πάμε τελευταίος. Ναι! Έλα, Κωστή, καλημέρα. Κλείνεις, αδερφέ, εσύ είσαι η φίρμα, όλοι οι άλλοι κάναν προμόσιον. Έλα, Θοδωρή. Έλα, γόρι μου. Λοιπόν, να συμπληρώσω καταρχάς όχι μόνο σε 17 δευτερόλεπτα, αλλά και από αυτόν τον δεινό σκόρερ τον Καμαρά, εντάξει. Βέβαια, ο Καμαρά και ο Ροτοντά. Και ο Λευκό. Ο Μέση σε διπλό φιλικό δεν έχει κάνει φιλικό 30 ευρώ, 2 γκολ. Τέλος πάντων. Αυτό το έτσι, για να αστειευτούμε λίγο, αλλά δυστυχώς μου χάλασε την ημέρα για αυτά που άκουσα για το Μέση. Δεν το είχα καταλάβει, με συγχωρείς. Νόμιζα ότι είναι απλό μια κλασική βουβονοκίνηση. Δεν είναι. Λοιπόν, τις ευχές μου στο παιδί και στην οικογένειά του. Σήμερα χειρουργείται και το μυαλό μας είναι μαζί του. Να πάνε όλα καλά. Μου ανέφερε κάποιος το μωρό του, λέει, που είναι νεογέννητο, το είδε τώρα το Σαββατοκύριακο, επειδή είδα στην Κροατία και λόγω καραντίνας και ιού και αυτά. Δηλαδή, τι να πω. Πραγματικά. Και είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ξέρεις. Πέρα από ότι είναι παικταράς, εγώ δεν συναναστρέφομαι με τους παίκτες. Τα μαθαίνω από τους δημοσιογράφους, από τους ρεπόρτερ που παρακολουθούν. Μαθαίνω κι εγώ, έτσι, ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικός χαρακτήρας. Είναι εξαιρετικό παιδί ο Μίσης. Παικτάρα. Αλλά και εξαιρετικό παιδί να μην ήταν ο Μίσης. Και οφείλε και ο χειρότερος χαρακτήρας να ήταν, θα ευχόμασταν να περάσει την περιπέτεια. Αυτό ακριβώς. Και ακόμα και ο Ολυμπιακός να ήταν, ακόμα και οτιδήποτε να ήταν. Παιδιά, ταυτονόητα λέμε τώρα. Το ξέρετε, εδώ δεν έχει τέτοια. Λοιπόν, τα περαστικά μας πραγματικά. Να είναι καλά το παιδί. Και να είναι γρήγορα ξανά δυνατός κοντά μας. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ, Θοδωρή. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Παιδιά, φεύγουμε. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει 3 παρακάτω ψηλά το μεσημέρι. Θα κληρώσουμε. Και εσείς στέλνετε, συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα τα βάλουμε όλα στην κλήρωση και για την υπέροχη καφετιέρα Τάσιμο Μπος, αλλά και για τη φανέλα ΠΑΟΚ που θα κληρώσουμε 3 παρακάτω ψηλά. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θυμίζουμε ότι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο είναι χορηγός δεύτερης ώρας. 705-750 τηλιβεριά, πεντανόστιμα και εκλεκτά κρεατικά με απόλυτη ασφάλεια. Φυσικά δεν ξεχνάτε
Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης και ανατολικά Καλαμαριά 430-011 και δυτικά Πολύχνη Αγνός Στρατιώτη 92 όπως αναβαίνετε. Και βέβαια Κλιμάρτ Γραβιάς και Δελφών 917-646, αυτός είναι ο κορυφαίος του κλιματισμό, Daikin και όχι μόνο. Έρχεται δίδυμο φοβερό Κόλκα Μπατμανίδη, θα τα πούμε εμείς στις 2 πρώτα Θεό, ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με bye bye.